Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοντά σας και σήμερα η βαρεμένη 5η, 31 Οκτώβρη, τελείωσε και αυτός ο μήνας. Από αύριο θα ευχόμαστε πάλι καλό μήνα και ελπίζω να βγουν οι ευχές, καθώς ο Νοέμβριος θα είναι ένας μήνας 30 ημερών, λίγο ένας μήνας κατά μία μέρα μικρότερος από τον Οκτώβριο, αλλά θα έχει πολλά να δούμε ωραία και σπουδαία. Θα είναι ο μήνας, θα παίξει και η εθνική μας με την εθνική Αγγλία. Είδατε που φτάσαμε, να μας έχει κάνει ο Γιοβάνοβιτς να μιλάμε και για εθνική, καθώς παλιά ήταν κάτι απευκταίο το να ασχολείσαι με την εθνική. Τώρα ασχολούμαστε όλοι, καθώς ο Γιοβάνοβιτς μας έχει περάσει λίγη από θετική του άβρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη χθεσινή μέρα, που είναι γεμάτη και αυτή από θετικά γεγονότα. Οπότε και σήμερα περιμένω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλές παρεμβάσεις να μιλήσουμε για μπάλα, μπάλα, μπάλα. Να πω ότι βέβαια και σήμερα είχαμε μπάλα, είχαμε την συνέχεια του θεσμού του κυπέλου με τον αγώνα Ζάκυνθος Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έληξε 1-2 και ουσιαστικά ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζεται για την επόμενη φάση. Εχθές λοιπόν είχαμε τα παιχνίδια με την σειρά που τα παρακολουθήσαμε. Έπαιξε πρώτα ο ΠΑΟΚ με το Εγάλεο. Ο ΠΑΟΚ χωρίς να πιάσει καμιά ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και επιδιώκοντας περισσότεροι ποδοσφαιριστές του να μην τραυματιστούν παρά να παίξουν ποδόσφαιρο σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο, κάνοντας ισορροπία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κατάφεραν και οι ισορροπιστές, καλοί να είναι, δεν τραυματίστηκε κανείς, και πετύχαν και 3 γκολ και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ίσως το μοναδικό αδόκιμο γεγονός ήταν εκείνο το φάουλ που έκανε ο Μιχαηλίδης και ουσιαστικά δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και άφησε τον ΠΑΟΚ για ένα χρονικό διάστημα με 10 παίκτες. Βέβαια και αυτό ανούσιο ήταν σαν γεγονός, καθώς ο ΠΑΟΚ είτε με 10 είτε με 9 το Εγάλεο το είχε. Το Εγάλεο που κάποτε δεν μπόρεσε να κερδίσει εκεί μέσα ο Ηρακλής και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Αυτό το Εγάλεο χθες υπέκυψε σε έναν πολύ ανώτερο αγωνιστικά ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για το παιχνίδι, για την απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είδαμε ξανά μετά από καιρό το Σαμάτα να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος για άλλη μια φορά αποθεώθηκε ο Σαμάτα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είδαμε τον Τζάλοφ για άλλη μια φορά, για ακόμα μια φορά να μην σκοράρει. Βέβαια εδώ θέλω να πω κάτι. Η ιστορία του Τζάλοφ πάει να γίνει ιστορία Σαμάτα. Και τι εννοώ? Ο Σαμάτα ήρθε σαν ένας δεινός σκόρερ. Μάλιστα το πρώτο καιρό όταν λέγαμε ότι δεν πείθει, κάποιοι βγαίναν και μας λέγανε ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσει να πετυχαίνει το ένα γκολ μετά το άλλο και θα βγει και πρώτο σκόρερ. Ο Σαμάτα όμως όσο περνούσε είναι αγωνιστικές και δεν έβγαζε γκολ και υπήρχαν συνεχείς αναφορές στα social media αλλά και στα άρθρα δημοσιογράφων, θεωρώ ότι η ψυχολογία του χτύπησε κόκκινο όσον αφορά την ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα αυτός ο ποδοσφαιριστής να έχει καεί. Τώρα βλέπω, εγώ το φωνάζω τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά από καιρό μπορεί να μου λέτε εμείς τα λέγαμε, δεν τα έλεγες. Εγώ τα λέω λοιπόν. Εγώ βλέπω τον Τσάλοφ να εξελίσσεται σε μια παρόμοια περίπτωση. Δεν σκοράρει και δεν πείθει ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον φορ του εύκολου γκολ που έψαχνε. Ότι Σουντάλη δείχνει καλύτερα δείγματα, αλλά δεν είναι center forward στην πραγματικότητα. Έχει επιστρέψει και ο Μπράντον Τόμας, οπότε θα πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος μεταξύ τριών ή και τεσσάρων, αν βάλουμε και το Σαμάτα, ότι αποτελεί ενεργό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ παιχτών. Και βλέπω τον Τζάλοφ σιγά σιγά να αρχίζει και αυτός να χάνει την αυτοπεποίθησή του, να χάνει τον καλώς εννοούμενο ποδοσφαιρικό του εγωισμό και να χρειάζεται μετά ενέσεις ηθικού και ενέσεις, ξέρω εγώ, ψυχικής ανάτασης για να μπορέσει να επανέλθει. Πολλοί λένε ότι φταίει και σε αυτό ο Λουτσέσκου, ότι έτσι όπως παίζει, με το σύστημα που παίζει, θέλει το φορ να μαρκάρει, θέλει το φορ να βγαίνει μακριά από την περιοχή, θέλει το φορ να μην παίζει φορ. Άμα δεν θέλει το φορ να παίζει φορ, γιατί πειράτε φορ? Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Και αν τελικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει με φορ τύπου Τσάλοφ, ας παίζει με φορ τύπου Μπράντον Τόμας. Ας έφερε ένα ακόμα Μπράντον Τόμας. Δεν έφερε όμως ένα ακόμα Μπράντον Τόμας. Έφερε ένα φορ περιοχής που θεωρητικά από τον Τζέσεκα Μόσχας είχε το εύκολο γκολ. Για την ώρα αυτό το εύκολο γκολ στον ΠΑΟΚ δεν το βλέπουμε. Και το κακό φέτος με τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν βάζουν εύκολα γκολ γενικώς.
Αφήστε το Εγάλιο χθες και τα τρία γκολ. Χθες θα πέσαμε τον Εγάλιο. Λέμε γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον γκολ που είχε πέρσι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγαινε στην έδρα της Καλυθέας, στην έδρα του Πανσεραϊκού, στην από εδώ από εκεί έδρα, έβαζε 3, 4, 5, 6 και 6. Θυμάστε την Καλυθέα, 6 και βάλει, θα μπορούσε το κοντέρ να γράψει και 7 και 8. Φέτος δεν το βλέπουμε αυτό από τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπουμε ούτε τους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ να είναι σε έξαλλη φόρμα όσον αφορά την επίτευξη γκολ. Ήτα που ήρθε από τον Όφη έχει πικράνει πολλούς και ο ΠΑΟΚ πρέπει εκεί που πέρσι ξύπνησε μετά το οδυνηρό αποτέλεσμα που έφερε, δηλαδή μιλάω για τη Λαμία, εκείνο το 1-1 το θυμάστε που ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ στο 110 αν θυμάμαι καλά. Ο ΠΑΟΚ πάει σε εκείνο το ίδιο γήπεδο αυτή τη φορά όχι για να έχει την πολυτέλεια όπως είχε πέρσι να κάνει καμία ραψοδία και μετά να τρέχει να προλάβει. Τώρα πάει αναγκαστικά να προλάβει, που σημαίνει ότι πάει αναγκαστικά να κερδίσει. Η ομάδα του Βόκολου είναι πολύ πιο αδύναμη αγωνιστικά από όταν πέρσι. Άλλωστε και ο ίδιος ο Βόκολος είχε φύγει το καλοκαίρι γιατί έβλεπε ότι το δημιούργημά του είχε αποδυναμωθεί. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα παίξει με έναν αντίπαλο πιο αδύναμο από αυτόν που είχε αντιμετωπίσει πέρσι στη Λαμία. Και δεν μπορώ να βρω τον τρόπο, να σκεφτώ τον τρόπο που μπορεί η Λαμία να κάνει τον ΠΑΜ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να του στερήσει έστω 2 βαθμούς. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από τη Λαμία. Επίσης, εχθές να σημειώσουμε και κάτι άλλο, για να μην τα ξεχνάμε κιόλα. Ο Λουτσέσκου έδειξε ότι το θέατρο που παίζει όλους αυτούς τους μήνες, αυτό το επαγγελματικό θέατρο υψηλού επίπεδου που παίζει, έχει φέρει αποτελέσματα. Και τι εννοώ? Τον αγαπάνε σε όλη την Ελλάδα. Προτιμούν να βγουν φωτογραφία μαζί του παρά παραδείγματος χάρη με τον Κωνσταντέλια ή με τον Τάισον. Γιατί πουλάει. Γιατί ο Λουτσέσκου πουλάει. Είναι τόσο καλός επικοινωνιακά, τόσο γάτα επικοινωνιακά, που έχει καταφέρει να είναι ενδεχομένως η πιο δημοφιλής προσωπικότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι αν γινόταν όπως κάνουν σε εκλογές τα γκάλοπ και λένε ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, αν κάνουν ένα γκάλοπ και λέγανε ποιος είναι ο καταλληλότερος προπονητής για να τραβάει πάνω του τα βλέμματα, είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Με όλα όσα κάνει, καλά και κακά, καταφέρνει να είναι μονίμως στην επικαιρότητα, καταφέρνει μονίμως να παίζουν το όνομά του παντού. Και είδατε χθες το Εγάλαιο, αυτή την έδρα που κάποτε ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής ή ο Άρης αν ήταν να πάνε να παίξουν εκεί, σκεφτόταν πως θα γυρίσουν Σόοι και Αυλαβής. Τώρα όχι απλά πηγαίνουν και γυρνάνε Σόοι και Αυλαβής, που καλώς πάνε και γυρνάνε Σόοι και Αυλαβής, αλλά το κοινό, αυτό το φανατικό, το επικίνδυνο κάποτε κοινό του Εγάλαιο, τώρα βγαίνει σέλφι με τον Λουτσέσκου. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος για να αποδείξει ότι ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται για πολλούς και ποικίλους ρόλους? Έτσι, τα έχει κάνει όλα ο κύριος Λουτσέσκου και μια χαρά φωτογραφίες βγήκε χθες. Θυμάστε εκείνο το κλασικό φωτογράφε τράβα μια φωτογραφία? Εχθές το ξεσκίσανε, όλοι βγαίναν φωτογραφία μαζί του, όλοι περιμένουν να βγουν φωτογραφία μαζί του και ήταν το πρόσωπο της επικαιρότητας, έκλεψε την παράσταση. Ήταν λοιπόν πολύ καλό αυτό που έκανε η Πειθαρχική Επιτροπή που τον τιμώρησε να κάθεται στις σουίτες και στα μπούθ, καθώς δίνει και τη χαρά στον κόσμο να βρεθεί κοντά του, να βγει φωτογραφία μαζί του και να ανταλλάξουν και 2-3 έτσι ωραίες στιχομηθείες. Από εκεί πέρα να πω για τον δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Θεωρώ ότι πήγε να παίξει ίσα ίσα για να κερδίσει. Ας πούμε, να μην κουραστούν οι παίκτες, να μην τραυματιστούν οι παίκτες, να μην έχει τίποτα τράβαλα. Όλα μια χαρά του πήγαν του ΠΑΟΚ. Το σκορ ευρύ 0-3 τελείωσε η πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα περιμένει είτε τον Άρη είτε την ΑΕΚ. Και μια και θα περιμένει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ ή τον Άρη. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στη σφαγή. Τη σφαγή όσον αφορά τη διαιτησία και τις αποφάσεις της, και αναφέρομαι σε ένα. Καμιά φορά δεν χρειάζεται να υπάρχουν 100 γεγονότα για να μιλήσεις για απελπιστική διαιτησία, για τραγική διαιτησία. Όταν εχθές ο Μπρινιόλι με το πόδι παίζει Karate Kid και λένε να αποσύρουν τα παλιά version της σειράς και να βάλουν καινούργια version με την παρουσία του Μπρινιόλι,
και ο κύριος Σιδηρόπουλος δίνει απλά κίτρινη, θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβω το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Το μόνο σκεπτικό που εγώ μπορώ να δεχτώ είναι η λογική της, πώς να το πω ρε παιδί μου, σου πήρα σου δίνω. Δηλαδή δεν γκρίνιαζε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν είπε προχθές την Κυριακή, ότι το Σάββατο μάλλον, το Σάββατο, εντάξει πριν από 3-4 μέρες δεν είπε, όταν το ρωτήσανε τι θα γίνει με τη διαιτησία η οποία συνεχώς κάνει ζημιά στην ΑΕΚ, τι είπε? Μην ανησυχείτε, είπε, ξέρω τι θα κάνω με τη διαιτησία. Να το επαναλάβω, είπε, ξέρω τι θα κάνω με τη διαιτησία. Εγώ δεν ξέρω τι ήξερε και δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε τι ξέρει, αλλά σίγουρα ξέρει ο Σιδηρόπουλος τι ήξερε ο Ηλιόπουλος και τι δεν ξέρουμε εμείς. Έτσι. Αυτοί ξέρουνε πάντως. Έτσι λοιπόν δεν δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Ο Άρης συνέχισε να βλέπει τον αντίπαλό του να παίζει με 11 παίχτες κανονικά και όχι με 10. Θέλω όμως να πω κάτι, αν φύγουμε λίγο από αυτή την παροδία που λέγεται διαιτησία, και μάλιστα ο Σιδηρόπουλος, έτσι, ο διεθνής Έλληνας Σιδηρόπουλος δεν έδωσε, εντάξει δεν του βγάλει το κεφάλι, είναι γεγονός ότι του δίνει την καρατιά αλλά δεν τον αφήνει στον τόπο. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει, να βασιλεύει, να πηγαίνει στην προπόνηση στο σπίτι του, οπότε κάτι παραπάνω έξω ο Σιδηρόπουλος, ενώ στις ταινίες φεύγει το κεφάλι με τη θέση του, άρα δεν ήταν ταινία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για τον Άρη αγωνιστικά. Εμένα χθες ο Άρης δεν μου άρεσε καθόλου. Εμένα χθες ο Άρης με απογοήτευσε ικτρά. Εμένα χθες ο Άρης δεν μου έδειξε ότι είναι η ομάδα η οποία τουλάχιστον επιδιώκει, φιλοδοξεί όπως θέλετε πείτε το, να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ήταν αυτός ο Άρης, Άρης με στόφα, ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα ή τέλος πάντων διεκδικεί υψηλούς στόχους. Ή ρε παιδί μου, ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ήταν. Ο Άρης μπήκε μέσα στο παιχνίδι για να μη χάσει ή για να χάσει με το μικρότερο δυνατό σκορ. Εγώ αυτό είδα. Ο Άρης εδώ και 2 αγωνιστικές μου αφήνει κακές εντυπώσεις αγωνιστικά. Δεν είναι ο Άρης που είδαμε με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και στα εντός έδρας παιχνίδια. Είναι ένας Άρης ο οποίος δεν είχε επιθετικό εχθές στη σύνθεσή του. Να το ξαναπώ, το εντοπίσατε? Δεν είχε επιθετικό. Έβαλε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 70, τον Σουηδό, τον Κουάισον, και μετά έβαλε και τον Μονρόν. Εφόσον ο Μονρόν δεν ήταν έτοιμος, ήταν ανέτοιμος, εγώ δεν λέω να έπεσε από την αρχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να παίξει ο Σουηδός από την αρχή. Ο Άρης με το σχήμα που κατέβηκε δεν είχε ιδιαίτερες βλέψεις για να μπορείς να πεις ότι θα κέρδιζε το παιχνίδι, δεν κατέβηκε για να κερδίσει το παιχνίδι. Και για μένα επίσης απογοητευτική η ΑΕΚ των υπεργαλαξιακών μεσοεπιθετικών που οι παίχτες της μπορούν να αποτελέσουν πυρηνικό οπλοστάσιο στην επίθεση. Έβαλε ένα γκολ όλο και όλο, και αυτό στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα που ο κόσμος φώναζε το όνομά του, τώρα πώς γίνεται? Οι παοξίδες φωνάζουν Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ δεν βλέπει νίκη ούτε με τα κιάλια. Οι ΑΕΚτσίδες φωνάζουν Αλμέιδα και η ΑΕΚ έκανε μια ισχνή νίκη με ένα 0 επί του Άρη, με μια πολύ μέτρια θα έλεγα εμφάνιση όσον αφορά τις πραγματικές ευκαιρίες για γκολ. Ο μόνος που έδειξε ότι το παλεύει και θέλει να αποδείξει ότι παίζει σε υψηλό επίπεδο ήταν ο Φερνάντες, που ήταν παλιά στο Βόλο και είναι στην ΑΕΚ τα τελευταία 2 χρόνια, ο οποίος έκανε 2 προσπάθειες για γκολ. Εντάξει, ήταν ο μόνος που μπορώ να πω ότι δικαιολόγησε την παρουσία του. Όσο και τον Άρη δεν κατάλαβα, απέναντι σε μια ΑΕΚ που έκανε και rotation με παίχτες που δεν παίζανε, Κάλεν, Μήτρογλου, Φερνάντες κτλ. Στην πορεία, δεν κατάλαβα τι
σκέφτηκε για αυτό το παιχνίδι ο κύριος Μάτζιος. Θα μου εξηγήσουν στην πορεία της εκπομπής οι Αριανοί τι σκέφτηκε ο Μάτζιος. Θα μου εξηγήσουν οι Παοκτσίδες πώς είναι δυνατόν να τον αγαπάνε τόσο πολύ τον Λουτσέσκο ακόμα και στην Αθήνα, ακόμα και στο Εγάλεο, στο Εγάλεο City, και να τον κυνηγάνε οι Παοκτσίδες, κάποιοι Παοκτσίδες, και αυτό είναι από τα παράλογα της εποχής. Και θα μου εξηγήσουν και οι Ηρακλειδείς πότε θα μπορέσει επιτέλους ο κύριος Μονεβασιώτης να φέρει και για τον εαυτό του και για τον οργανισμό ηρεμία, καθώς μετά τις δηλώσεις του περί χρεών Παναγόπουλου κτλ. Ο Παναγόπουλος το έκανε εξώδικο, ξεκίνησε πάλι μια συζήτηση μεταξύ τι κάνει ο Ηρακλής και τι κάνει ο Παναγόπουλος και όλα αυτά. Εμένα επίσης μου έκανε εντύπωση που εχθές στο μπάσκετ οι διαιτές ήταν φοβερά ευαίσθητοι και ζητήσαν αδειάσει να κενωθεί το γήπεδο για να τελειώσει ο αγώνας με τη Δόξα Λευκάδας. Εχθές είδα έναν Ηρακλή που έπαιζε με την πρώτη και αίτη τη Δόξα Λευκάδας και την έκανε πλάκα χωρίς δεύτερο ξένο. Οπότε θα πρέπει ο κύριος Μάσφιλντ, ο Μπομπ Μάσφιλντ, να δει καλά το πρόσωπο στον καθρέφτη και να μας εξηγήσει και εμάς που τον βρήκε τον Ελβετό τραπεζίτη προπονητή και μας έκανε τέτοια χουνέργια που χάσαμε τρία μάτς. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε, θα έπρεπε να έχουμε 5-5, θα έπρεπε να έχουμε 5-5. Και από εκεί πέρα, επειδή ζούμε σε ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο που δεν μπορείς να πεις τίποτα στον αστυνομικό γιατί κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για κακούργημα, οπότε είσαι πάντα σιωπηλός. Έτσι, τι είπε εδώ η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ότι απαγορεύει, λέει, τη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή στον εκτός έδρας αγώνα με τη ΧΑΝ. Δηλαδή, δεν μπορούν οι Ηρακλειδείς ούτε στον αγώνα με τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης να παρευρεθούν, να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Δεν μπορούν δηλαδή οι Ηρακλειδείς, η πιο παλιά, η πιο ιστορική ομάδα της πόλης, οι Χαρτογιακάδες οπαδοί που το 12 παρελάσανε πρώτοι στην πόλη γιατί συμβάλαν τα μέγιστα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν μπορούν λοιπόν οι απόγονοί τους το 2024 να μετακινηθούν στην ίδια τους την πόλη, να πάνε στη ΧΑΝΘ και να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας μπάσκετ. Αν εσείς πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι στοχοποίηση του κόσμου του Ηρακλή, πείτε μου τι άλλο είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει ότι η δημοσιογράφος ρώτησε γιατί η διαιτησία δεν βοηθάει την ΑΕΚ και δεύτερον, σε επίδειξη δύναμης είπα πρώτα φέρε την κάμερα κοντά και μετά είπε ότι ξέρει τι θα κάνει. Λεπτομέρειες λέει, αλλά ίσως κάτι σημαίνουν. Δηλαδή μας λέει ο φίλος ότι ο Ηλιόπουλος, αν ρωτήθηκε γιατί η διαιτησία κυνηγάει, δεν βοηθάει την ΑΕΚ, τους είπε φέρτε την κάμερα κοντά να είμαι πρώτο πλάνο, είπε ο Ηλιόπουλος, και μόλις το πλάνο ήταν αυτό που περίμενε, άλλο θέατρο και εκεί, μιλάμε ότι πλέον οι παράγοντες και τα στελέχη του ποδοσφαίρου, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές τα λοιπά, έχουν γίνει πασαρέλα. Είπε λοιπόν μόλις η κάμερα πήγε κοντά ότι ξέρει τι θα κάνει. Μάλιστα. Οπότε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος. Περιμένουμε λοιπόν, ήδη είδαμε τι έκανε, κάτι έκανε πάντως και δεν πήρε κόκκινη κάρτα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Τώρα εδώ πέρα έχω ένα ηχητικό το οποίο δεν έχω προετοιμάσει. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε λοιπόν το ηχητικό, έτσι με τον κύριο Ηλιόπουλο, τη φάτσα μου λέει την έχεις κοντά, με έχεις κοντά. Και μόλις η κάμερα πήγε και έκανε φόκους στο πρόσωπο του κύριου Ηλιόπουλου, έτσι για να φοβίζει και να πείθει, είπε ξέρω τι θα κάνω. Και λίγες μέρες μετά, στον αγώνα ΑΕΚ Άρης, ήξερε τι έκανε, καθώς όταν ο Μπρινιόλι βγήκε για να πάρει το ρόλο στην ταινία Karate Kid 3-4, δεν ξέρω σε ποια version, ο κύριος Σιδηρόπουλος πήγε στο VAR και στο VAR
είχε πάνω ένα κονίδιο με τον κύριο Ηλιόπουλο που λέγε «Ξέρω τι θα κάνω», το θυμήθηκε ο κύριος Σιδηρόπουλος και λέει «Και εγώ ξέρω τι θα κάνω, μια απλή κίτρινη και γεια σας». Είναι ωραία πράγματα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι απίστευτα πράγματα. Έχει τον καημένο τον Γκαγκάτση να έχει μπλέξει με την ΕΠΟ, γιατί θέλει, ρε παιδί μου, άνθρωπος να καθαρίσει πώς θα το κάνουμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, θέλει να καθαρίσει, είναι καθαριστής. Δεν μπορεί αν δεν καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε να δούμε και το καθάρισμα που θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα ο κύριος Γκαγκάτσης με τον Λανουά, είναι έξαλλος για αυτό που έγινε στο γήπεδο της στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Θα βάλει τα πράγματα στη σειρά του, θα τιμωρηθεί τώρα ο Σιδηρόπουλος για κάνα παιχνίδι και κάτι έγινε, ας πούμε. Ωραία. Όλα ωραία και αγγελικά πλασμένα. Ο Ηρακλής παίζει το Σάββατο με την νίκη Βόλου. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι γουρλίδικη τηλεόραση και όχι καντέμικη όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Να πάμε εκεί να μας βοηθήσει αυτή τη φορά η τηλεόραση, γιατί όχι τηλεόραση πάλι στο Sky. Και όταν παίζει ο Ηρακλής στο Sky Σάββατο, μόνο μπουγκλουμέδες έχει κάνει, όπως λέμε, φλόκους έχει κάνει. Ας ελπίσουμε να μην κάνει φλόκο αυτό το Σάββατο. Δεν πρέπει να κάνει άλλο φλόκο αν θέλει να πάει ψηλά. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Παίχτες έχει εξαιρετικούς. Έχει τους καλύτερους παίχτες στην κατηγορία ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που δεν πήρε τους καλύτερότερους, έχει τους καλύτερους στην κατηγορία. Αλλά θέλει να γίνουν ομάδα. Ο προπονητής να είναι καλός. Δεν ξέρω αν είναι καλός. Θα φανεί στη συνέχεια. Η ομάδα να δέσει, να έχουν χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, νικητή και να πάνε όλα καλά. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί μετά θέλω να ακούσω πάρα πολύ κόσμο να μας μιλάει, όπως είπαμε, για μπάλα, γιατί γίνανε πολλά εχθές. Σήμερα, άμα δεν ακούσω Παοκτσίδες, Αεκτσίδες, Αργιανούς, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Ηρακλειδείς, τι θα ακούσω? Αυτούς πρέπει να ακούσουμε. Και κάτι ακόμα πριν πάω στο διάλειμμα. Αυτός ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό, πήρε κόφερες link αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η ομάδα και χθες με την Κηφισιά, με την Άθες Καλυθέα, συγγνώμη, Κηφισιά παίξε με Παναχαϊκή, με την Άθες Καλυθέα για άλλη μια φορά αγκομάχησε για να πάρει αποτέλεσμα. Αν αυτός ο Ολυμπιακός θεωρείται εσύ ότι πάει για πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ότι έχει την προσωπικότητα που ξέραμε κάποτε ότι είχε ο Ολυμπιακός που έμπαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα βάλει και ένα και δύο και τρία, και τώρα δεν ξέρει αν και πότε θα βάλει ένα ακόμα και αν παίζει με το Βίζαντα κοκκινοχώματος. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει. Πάντως για μένα φέτος έπρεπε ο Ηρακλής να είναι Super League. Θα ήταν τυχερός. Θα μπορούσε να πάει και για τετράδα ακόμα. Με έναν Παναθηναϊκό που τη μια μέρα δηλώνει κρατά τον προπονητή και την άλλη μέρα τον διώχνει. Με μια ΑΕΚ η οποία φωνάζουν Αλμέιδα και η ομάδα δεν βλέπετε. Με έναν Ολυμπιακό που τον γκολ είναι άγνωστη λέξη. Και με έναν Άρη να καλπάζει μόνο ο Άρης. Και με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει το χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής κάπου εκεί μέσα θα χωρούσε. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Και πάμε εμείς τώρα στα δικά μας εδώ στους βαρεμένους να συνεχίσουμε και ουσιαστικά να περάσουμε την μπάλα, να κάνουμε πάσα από το στούντιο σε εσάς, είτε στο μηνύματα, είτε στο Viber, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας κάνουμε πάσα, να παίξετε μπάλα, να μας πείτε για τον ΠΑΟΚ, τι είδατε, τι δεν είδατε, τι περιμένετε, δεν περιμένετε, για τον Άρη. Αλήθεια δεν ξέρω πώς αντιδράσει ακριβώς η ΠΑΕΑΡΙΣ για αυτό που έγινε εχθές με τον διαιτητή κύριο Σιδηρόπουλο. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι αντιδράσεις, αλλά εγώ θα το κυνηγούσα μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι ο κύριο Σιδηρόπουλο. Θα ήταν στο χέρι μου αν ήμουν εγώ η ΠΑΕΑΡΙΣ. Να μιλήσουμε για τον Ηρακλή και το παιχνίδι στο Βόλο, που ο Ηρακλής δεν μπορεί να κατεβάσει κόσμο καθώς είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της νίκης Βόλου. Να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τι είδατε, τι δεν είδατε, ο καινούριος προπονητής που ήρθε στον Παναθηναϊκό και πώς το βλέπετε, αν θα ενδυναμωθεί ο Παναθηναϊκός, θα ενισχυθεί και θα πρέπει να νιώθουν απειλούμενοι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης και τα λοιπά. Εγώ πάω να διαβάσω μηνύματα και αμέσως μετά θα πω τους τρόπους επικοινωνίας για να ξεκινήσετε να καλείτε. Τώρα θα ξεκινήσετε να καλείτε και θα ακούσουμε πάρα πολλούς, γιατί θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για μπάλα και ξέρω ότι πολύ γουστάρετε να μιλάτε για μπάλα και είναι η ευκαιρία σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να πω καταρχήν τους τρόπους επικοινωνίας. FM κενό το μήνυμά σας στο 54222. FM κενό μήνυμα στο 54222. Μέσω Viber είναι ήδη κατηλημένο το κανάλι, οπότε αφού αποδεσμευτεί θα ξαναμιλήσω για το Viber. 69452878888. Επαναλαμβάνω, στο Viber 69452878888. Και στο τηλεφωνικό κέντρο μπορείτε να καλείτε από τώρα, και φαντάζομαι ότι από τώρα αρχίζει να χτυπάει
το κόκκινο σημαδάκι σε κάθε γραμμούλα ότι καλείται από σταθερό ή κινητό. Καλείται από τώρα να ακούσουμε πολλούς και σήμερα να μας πούνε για τα παιχνίδια του κυπέλου, για τα παιχνίδια που έρχονται, αλλά και για την αγωνιστική που πέρασε, καθώς μια μέρα καταφέραμε και προλάβαμε να μιλήσουμε μόνο προχθές. Δευτέρα ήταν αργία, εχθές ήταν τα μάτς, μόνο την Τρίτη μιλήσαμε. Πάμε λοιπόν 23-10-287-888. Καλέστε, καλείτε από τώρα, καλέστε 23-10-287-888 για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έτσι, για να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, 23-10-287-888. Θα πάω τώρα στο φίλο στο Viber, εσείς καλείτε στο κέντρο για να σας ακούσουμε. Θέλω να διαβάσω πρώτα τρία μηνύματα πριν πάω στο φίλο στο Viber. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο 294, καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει Αντώνη. Εδώ τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τους απαγορεύουν να ταξιδεύουν στα εκτός έδρας παιχνίδια εδώ και χρόνια, ενώ τους οπαδούς, λέει, κάτω από τα Τέμπη τους τρώνουν και χαλιά, λέει, για να πάνε στα γήπεδα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Κοίτα φίλε, ξέρω ότι τον ΠΑΟΚ σε πολλά γήπεδα τον έχουν απαγορεύσει τη μετακίνηση οπαδών, αλλά ξέρω ότι και σε κάποια την έχουν επιτρέψει. Στον Ηρακλή πάντως δεν έχουν επιτρέψει καμία μετακίνηση οπαδών, έτσι για να σε ενημερώσω, να ξέρω ότι υπάρχουν και χειρότερα. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο 6972, μάλλον τρολάρι, λέει το εξής. Ο πρώτος στόχος, λέει, του Άρη πρέπει να είναι το πρωτάθλημα και όχι το κύπελο. Γιατί αν σηκώσει, λέει, το πρωτάθλημα, οι παοκτήδες, λέει, δεν θα το αντέξουν και θα πηδάνε, λέει, ένας-ένας στο θερμαϊκό. Σύμφωνα λοιπόν με το φίλο, θα πρέπει να είναι η επιδίωξη του Άρη να σηκώσει το πρωτάθλημα, γιατί, λέει, και όχι το κύπελο, γιατί, λέει, άμα σηκώσει πρωτάθλημα ο Άρης, οι παοκτήδες δεν θα το αντέξουν και προφανώς θα πέφτουν στο θερμαϊκό για να πνιγούν. Έτσι, φίλε, εισαγωγικά, μεταφορικά, για να λες ότι θα πέφτουν ένας-ένας στο θερμαϊκό. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Είτε πάρει κύπελο, είτε πάρει πρωτάθλημα ο Άρης, χαμός θα γίνει. Το ζήτημα είναι, μπορεί να πάρει κύπελο, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα? Γιατί έχει να πάρει τίτλο 55 χρόνια περίπου, έτσι. Εκεί είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μήνυμα του επόμενου φίλου, του 611, που λέει: καλησπέρα σας. Το ηχητικό με τον Ηλιόπουλο που θα μείνει στην ιστορία με την ονομασία «Ξέρω τι θα κάνω». Πολύ ωραίο για τίτλους, έχεις δίκιο, φίλε. Άρχισε να θυμίζει παλιές καλές εποχές θρηλυκών παραγόντων. Βαρδινογιάννη, Μελισανίδη, Κόκαλη, Γιδόπουλου. Τελικά, λέει, η ζωή κύκλους κάνει. Εγώ πάντως, ρε φίλε, αν ήμουν ο Λανουά ή αν ήμουν ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, επειδή το έκανε και έτσι σε στυλ σύριαλ με συνέχειες που αγωνιάς τι θα γίνει, θα του έλεγα, γέλα από εδώ μια βόλτα να μας πεις λιγάκι τι ακριβώς θα κάνεις που ξέρεις και εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Λοιπόν, λέει ο φίλος 166, ο Χρόνης, πώς να τη δράσει, λέει ο Άρης. Το έκανε, πάμε γιάλα, είπαν, δηλαδή κοκοκό, λέει, ήταν η αντίδραση του Άρη. Αν η αντίδραση του Άρη ήταν κοκοκό, είναι απαράδεκτο. Για μένα ο Άρης έπρεπε να βγάλει όχι απλά ανακοίνωση, να τους ξεσκίζει. Ο Άρης εχθές τους στερήθηκε το δικαίωμα να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Σε ένα θεσμό που ο Άρης τον κυνηγάει χρόνια. Στο κύπελο, έτσι, στο κύπελο αδικήθηκε ο Άρης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις γραμμές. Εσείς καλείτε να μιλήσουμε για όλους και για όλα και όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Επειδή έγινε και αυτό με τον Μπρινιόλι, θέλω να πείτε και τη γνώμη σας για το πώς έπρεπε να αντιδράσει ο Άρης, πώς βλέπετε την ΚΕΔ, τον Λανουά, τον Ηλιόπουλο κτλ. Πάμε γρήγορα στις γραμμές. Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε, γεια σου. Γεια σου, καλησπέρα, ρε Αντώνη. Καλησπέρα. Συγγνώμη, δεν μου είπες, ρε Αντώνη, όμως πώς καλπάζει ο Άρης, με μουλαράκι ή με γαϊδουράκι? Πώς καλπάζει? Δεν ξέρω. Επειδή με καλπάζει ο Άρης. Με διασταύρωση μουλαριού, με άλογο, τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Το κάνω, αυτό τον καλπασμό θα ήθελα να μάθω, γιατί συμβαίνει πάντοτε ένα σοβαρό περιστατικό, αυτό που έγινε με την κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε, η οποία, ναι, μεν είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό και για την ΠΑΕ και για κάθε Αργιανό και ειδικά για τον ποδοσφαιριστή το ίδιο που τη γλίτωσε από θαύμα, αλλά αυτό καλύπτει άλλες αδυναμίες. Δηλαδή σήμερα όλοι μιλάνε για αυτό το περιστατικό και δεν μιλάνε ότι εγώ θα το πω όπως είπες για το Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής έχει παιχταράδες και μπορεί να ήταν φέτος και να έπαιρνε τετράδα στην αλφαδική με ένα καλό προπονητή,
Εγώ θα πω, Αντώνη μου, ότι ο Άρης δεν έχει προπονητή στον πάγκο. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, είναι οι συγκυρίες που βρισκόμαστε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές πρώτοι. Έχουν μεγάλη ποιότητα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αλλά δεν υπάρχει προπονητή. Και έχω και. Αυτοί πήγανε στην Αθήνα για ψώνια, δεν πήγανε για ποδόσφαιρο. Καθίσανε εκεί μια εβδομάδα πόσο καθίσανε. Και θα το, έχω λόγους να το εξηγήσω αυτό. Ούτε με τον Παναθηναϊκό πήγε να πάρει τη νίκη, ούτε με την ΑΕΚ πήγε να πάρει αποτέλεσμα και νίκη. Και τα αποδεικνύουν τα πρώτα 40, 50, 60 λεπτά. Ειδικά χθες δεν είχε κάνει 0 τελικές. Έκανε κάποιο rotation. Έβαλε 5 ποδοσφαιριστές καινούργιους. Αλλά εγώ για να σου κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση, Ραντών. 9 αγώνες ο Άρης έφερε αυτά τα αποτελέσματα τα καλά που έφερε και ειδικά σαν ντέρμπι. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ραντώνη, ποιοι ήταν οι καλοί αγώνες που έκανε νίκη ο Άρης και είχε καλή απόδοση. Εγώ είδα μόνο δύο, ένα με Ολυμπιακό και ένα με Λαμία. Αυτή είναι πραγματικά και θα σου εξηγήσω γιατί. Όταν έχω, εγώ θα πάρω το χθες που είχε κάνει μία αλλαγή στα χαφ. Όταν έχω Μανού Γκαρθία, Μόντσου, χθες και Νταρίδα, ένα τρίδημο πολύ καλό στα χαφ, και να μην μπορώ να κρατήσω την μπάλα και να αλλάξω αυτά τα τρία τα χαφ να αλλάξουν την μπάλα και να προωθήσουν το ποδόσφαιρο. Δεν το βλέπω λογικό. Χθες δηλαδή είδα μία αλλαγή που έκανε τον Διατή που έπαιξε ποδόσφαιρο και κάναμε μία φάση για γκολ με τον Διατή, ένα φοβερό κοντρόλ και μία πάρε βάλε πάσα στον καινούριο Κάλσον του Άρη, γιατί ο Κουάισον δεν υπάρχει στον Άρη, ας το πω εγώ από τώρα και δεν θα πιάσει στον Άρη. Καταρχήν είναι πολύ αργός, δεν κάνει ούτε για τα εξτρέμ και δεν είδα και καμία τεχνική. Ένας Διαντή έπαιξε όσο έπαιξε και ένας Φαμπιάνο στην άμυνα μαχόταν μαζί με τον Μπράντετς. Δηλαδή, όταν έχω εγώ αυτά τα χαφ, αυτά τα ποιοτικά τα χαφ που όλοι τα διαφημίσαμε φέτος, γιατί και εγώ το λέω ευχαριστώ τον Καρυπίδη για τους ποδοσφαιριστές που έφερε. Λοιπόν, να μην μπορούν να αλλάξουν μία μπάλα στο κέντρο, είναι τακτική του προπονητή αυτό, Αντώνη. Κοίταξε, για το χθεσινό παιχνίδι την άποψή μου την είπα, ότι χθες ο κύριος Μάτζιος δεν πέτυχε. Απέτυχε. Έτσι, χθες... και με τον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι, σου λέω, η κόκκινη κάρτα καλύπτει πολλές αδυναμίες στον πάγκο του Άρη. Είναι και με τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι έγινε. Και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει ο Άρης έσωσε την παρτίδα με τον Παναθηναϊκό, Αντών. Δεν τα βλέπουμε αυτά εμείς. Ναι, στα τελευταία. Δηλαδή, δεν μπήκε ο Μάτζιος, ρε Αντώνη μου, δεν μπήκε ο Μάτζιος με κανένα σύστημα να πω ότι θα παίξω λίγο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, 20 λεπτά, 10, πας και βάλω ένα γκολ. Θες την άποψή μου, εγώ και στα δύο μάτς είδα τον Άρη, τον παλιό Άρη που κατέβαινε στην Αθήνα, ίσα ίσα ότι μπορέσουμε να πάρουμε και αν πάρουμε κάτι θα είμαστε ευτυχείς, έτσι. Ας το προσέξουμε, η Λιβαδιά θα κερδίσει με το Λιβαδιακό, ας το πω εγώ από τώρα γιατί θα παίξει στο Χαϊλάου και η Λιβαδιά δεν είναι ομάδα που πλύνεται. Πλέον οι μικρές ομάδες, να καταλάβουμε κάτι, οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες έχουν δυναμώσει και οι προπονητές τους έχουν γίνει πολύ έξυπνοι. Και να σου πω και κλείνοντας ότι ο Όφη που κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα έπαιξε καλύτερα από τον Άρη που κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Κατάλαβα αυτά... το σκεπτικό και έχεις δίκιο. Ο Άρης μέσα στην Τούμπα ήταν η πιο τυχερή νίκη που έκανε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες πραγματικά αρκετές. Λοιπόν, και να σε αφήσω λέγοντας ότι αυτά πρέπει επιτέλους οι Αριανοί να τα δούνε και όχι πολύ χαίδεμα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου, το ξαναλέμε. Λοιπόν, ελεύθερο το Viber από τώρα. Από τώρα μπορείτε να καλείτε 6945-287-888. Επαναλαμβάνω, από τώρα μπορείτε να καλείτε 6945-287-888, γιατί μόλις απελευθερώθηκε το κανάλι του Viber. Λέει ο φίλος, πολύ έξυπνο και αυτό το μήνυμα, το 133. Είστε φοβεροί πάντως μερικοί και καινούργοι πάλιστα πολλές φορές. Πετάγεστε, πετάτε μια τέταρτη μετά, σας ξανακούμε μετά από καιρό ή σας ξαναδιαβάζουμε μετά από καιρό. Λέει πολύ έξυπνο ο φίλος. Εάν θα πάρει, λέει, πρωτάθλημα ο Άρης, θα έχουν βάλει, λέει, στοίχημα οι άλλοι τέσσερις κανένα εκατομμύριο ευρώ. Όταν ήταν, λέει, ένα προς 100 για να τα οικονομήσουν. Δηλαδή, λέει ο φίλος, ότι αν πάρει πρωτάθλημα ο Άρης, τότε σίγουρα οι άλλοι τέσσερις, οι Big Four που λέγαμε, ας πούμε, έχουν βάλει στοίχημα κανένα εκατομμύριο, λέει, όταν ήταν ακόμα ένα προς 100 για να τα οικονομήσουν. Και ο φίλος, ο 833, λέει. Προς τον Κωνσταντίνο, ρε Κωνσταντίνε, λέει, με Ολυμπιακό είχες προπονητή, δεν τρέπεσαι, λέει, να μιλάς έτσι επαξιωτικά για το Μάτζιο
που σε έχει πρώτο. Εσύ λέει τι είσαι, είσαι καλύτερος προπονητής. Λέει ο φίλος ο 833 προς τον Κωνσταντίνο και μάλιστα τον ρωτάει με τον Ολυμπιακό είχε, δεν είχε προπονητή ο Άρης που κέρδισε με 2-0. Για πάμε στον επόμενο φίλο, γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα, ναι, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλά τώρα, θα πας για διάλειμμα ρε φίλε. Άντε να πάω πρώτα για διάλειμμα, γιατί έτσι και λες πάω για διάλειμμα, τώρα είναι και 59. Ας κάνεις εμπέτα και μετά να ακούσω μετά τον κόσμο, εντάξει, πάμε, πάμε, όχι, το έωτος είναι και 59, πάμε. Καλύτερα έτσι, πάμε διάλειμμα για να σε ακούσουμε μετά με σειρά όλους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διαλυματάκι μας, να σας ακούσουμε μετά άνετα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομαδάρα, στην ομάδα του Λίμπερο 107,4. Οι γραμμές είναι όλες κατηλημένες, είναι όλες κόκκινες. Πριν πάω όμως στις κόκκινες γραμμές, να πω ότι υπάρχει και ένα κανάλι στο Viber, το 6945-287-888, για όποιον φίλο θέλει να μας μιλήσει μέσω Viber. Κατά τα άλλα, εμείς πάμε να ακούσουμε τους φίλους, να ακούσουμε τα σχόλιά τους στο 2310-287-888. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους φίλους. Το μόνο που θέλω να πω πριν προχωρήσω είναι ότι είχαμε μια, έτσι θα έλεγα, απροσδόκητη εξέλιξη στο Μακεδονικό που είναι ομάδα της πόλης μας και αυτή. Έτσι αποχώρησε από την προπονητική παρουσία του στην ομάδα ο κύριος Τέλειος Μαλεζάς και ανέλαβε ένας εξίσου εξαιρετικός προπονητής και άνθρωπος, ο κύριος Σάκης Παπαβασιλείου. Έτσι απλά γιατί οι αλλαγές Super League 2 γίνονται αρκετές, δεν τις παρακολουθεί εύκολα ο κόσμος, το κοινό, αλλά εμείς επειδή παίζει και ο Ηρακλής, η ομάδα μας σε αυτή την κατηγορία, είναι καλό να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες, μπορεί να αλλάζουν κάποια δεδομένα. Πάμε λοιπόν γρήγορα στις γραμμές, γεια σας. Γεια σου Αντώνη. Έλα, γεια σου. Λοιπόν, φίλε, σήμερα το πρωί πραγματικά έχω διαπιστώσει ένα ξαφνικό έρωτα για τον Άρη, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή του στυλ το πρωί, παιδί μου, ξεκίνησε, άκουσε λίγο στα κάρβουνα που έλεγε για ποιο λόγο λέει ο Καρυπίδης βγάζει ανακοίνωση. Βγήκε και ο πρώην συνεργάτης του, ο Άγκης νομίζω. Λέει ο Άρης με Σιδηρόπουλο έβγαζε συνέχεια ανακοινώσεις με εμάς δεν βγάζει. Το μεσημέρι άκουσε τον ΟΑ που το έχει υστερήσει την είσοδο στο το σταθμό του στο γήπεδο ο Καρυπίδης. Για ποιο λόγο λέει ενώ όλη η Ελλάδα βοάκι, η Αερασπόρη Αθήνα ότι ήταν κόκκινη ο Καρυπίδης λέει τηρήσει γη ηχθείως και δεν βγάζει μια ανακοίνωση. Και να σε πω κάτι ρε φίλε, τώρα το άκουσα και από σένα. Και λέω και εγώ ποράω που έχω κυνηγήσει τον Καρυπίδη στο παρελθόν, αν ήμουν Καρυπίδης, μόνο και μόνο που βλέπω ότι όλοι βράζουν στους δουλειούς και ποιο λόγο δεν βγάζουν ανακοίνωση, δεν θα βγάζουν ανακοίνωση. Θα τηρούσε εκεί ηχθείως για να ρωτιούνται όλοι μήπως ο Καρυπίδης έχει πάρει κάποια υπόσχεση για το πρωτάθλημα και διαφορεί για το κύπελο. Έτσι να τρελαθούν όλοι. Αυτό βγαίνει σε συμπέρασμα δηλαδή για σένα. Μισό λεπτάκι. Έχει βγάλει ανακοίνωση και μεγάλο και σίγουρο από τον Γιώργο, αυτό βγαίνει για σένα σαν συμπέρασμα. Μισό λεπτάκι. Εγώ θα σε κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Εσύ όταν είδε τη φάση, τη στιγμή που είδε τη φάση. Την είδες τη φάση. Δεν θεώρησες, γιατί φαντάζομαι θα τραβούς τα μαλλιά σου. Δεν θεώρησες ότι ο πρόεδρος ομάδας σου θα αντιδράσει με όλους τους τρόπους που μπορεί για να ξεφτυλίσει αυτό το ξεφτυλισμένο ποδοσφαιρικό σύστημα. Δεν ξέρω, εγώ έτσι αντέδρασα. Όχι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα χαΐρι, ας πούμε. Ότι ήταν ξεκάθαρη κόκκινη κάρτα, ρώτησα και όλους τους αεξίδες που ήταν στην καφετέρια. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το αντιδράσει. Και μου είπαν οι αεξίδες ότι είναι κόκκινη κάρτα. Δηλαδή δεν τίθεται αυτό θέμα. Είναι κόκκινη κάρτα. Ο άλλος πάει να του κόψει το κεφάλι με το πόδι, ας πούμε. Θύμισε τον Σουμάχερ στο Μουντιάλ του 82 με τον Πατιστόν, ας πούμε. Αλλά αν βγάλεις μια ανακοίνωση, ξέρεις τι θα γίνει. Θα γελάει ο Μπούζος, θα γελάνε τα κάρβουνα, θα γελάσει εσύ, θα γελάει ο Άκης, θα λέει ρε το φουκαρά τον Παλέτα, κλαίει και σκούζει. Το να βγάλεις ανακοίνωση και να κλαίγεσαι είναι ίδιον των αδυνάμων. Ο δυνατός ξέρεις τι κάνει. Αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος. Λέει κάμερα σε μένα, έλα φέρ την κάμερα πιο κοντά. Ξέρω τι θα κάνω. Απλά. Ξέρω τι θα κάνω. Δεν άρχισε να κλαίγεται, δεν με έδωσε πέναλτι στα σέρα κτλ. Έτσι ο Καρυπίδης, εγώ πιστεύω, ξέρει τι θα κάνει και θα δράσει παρασκηνιακά. Στηρίζουμε τον Καρυπίδη, τον οποίο κάνω μια κολοτούμπα τώρα, γιατί βλέπεις πόσο ειλικρινής είμαι. Αν ξέρει τι θα κάνει, μην αγχώνεσαι. Αν ξέρει τι θα κάνει. Ζήλευα τον Μονεβασιώτη, ζήλευα τον Βενέτη και έλεγα γιατί να μην έρθει σε εμάς ο Μονεβασιώτη. Τώρα λέω δεν αλλάζω τον Καρυπίδη ούτε για 10 Βενέτηδες, ούτε για 10 Μονεβασιώτηδες. Δεν τον αλλάζω, φίλε. Θέλω να έρθει ένας Κρίσος, αλλά για τον Μονεβασιώτη με αυτά που κάνει, που έχει βάλει 500 ευρώ διαρκείας και 25 και 30 ευρώ θα ρίξει και είναι στο Μονακό. Λες και οι φίλοι του Ηρακλή είναι κάτοικοι του Μονακό. Όχι φίλε, δεν. Δηλαδή άμα ήταν και ο Καρυπίδης παίρνει στο Καρυλάνο να βάλει 50 και 100 ευρώ εισιτήριο ρε φίλε. Τουλάχιστον αυτός στα πέταλα το έχει βάλει 10 ευρώ. Σε λέει όσοι δεν έχετε λεφτά,
Ελάτε στο Πέταλο που κάνει 10 ευρώ. Τώρα που είστε και πρόεδρε, να το βάλει 1000 ευρώ το διαρκέ να τελειώνουμε. Τι 500 ευρώ. Εγώ να το βάζα 1000 ευρώ, φίλε. Να έρθουν οι τέλο πάντων, παιδιά, ανησυχήστε που δεν βγάζετε ένα κίνητρο στο Καρυπίδη. Δεν πρόκειται να βγάλει έτσι για να ανησυχείτε και να ρωτιέστε όλοι. Εγώ αν θέλω να κάνει φίλε μια δήλωση και αυτό. Ξέρω ότι θα κάνουμε διαιτησία. Να αρχίσουν εκεί στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ να ψάχνονται τι ακριβώς εννοούν οι ποιητές. Έτσι φαντάζεσαι να κάνει και μια δήλωση Γιώργο και ο Καρυπίδης και να έλεγε ξέρω ότι θα κάνουμε διαιτησία. Θα γινόταν χαμός. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα Αντώνη. Έλα γεια σου. Καλησπέρα. Θέλω να πω για τη διαιτησία. Δεν τους αγγίζει κανένας. Κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Ας είναι καλά αυτή η UEFA. Αυτά τα καλόπεδα ας πούμε... Κάποια στιγμή θα φύγουν μέσα από τις χώρες. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ναι. Είναι δυνατόν να παίζουν έτσι και να μην μπορεί να τους ακουμπήσει κανένας, να μην μπορεί να γίνει τίποτε? Είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα, φυσικά, αυτά δεν γίνονται ρε. Άμα βάζεις τεχνική νοημοσύνη, τώρα αυτός ο Γρηγόρης, πώς το λένε, ο Σιντόρης, έχει παίξει τον Ηρακλή 80-20 σε κάποια παιχνίδια. Ο δε διαδικούς, πώς λέγεται, είναι από το σύνδεσμο της Λάρισας. Αυτούς έχουν βάλει να διαιτητεύσουν με τη νίκη Βόλου. Έχει ένα παιδί που ξέρει τον υπολογιστή και λέει θα σας παίξουν τη τεχνική νοημοσύνη και θα σας παίξουν, λέει, 80-20 λέει, θα σας παίξουν αυτοί εδώ πέρα. Και δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας. Ας τα ακούει ο Γκαγκάτης αυτά εδώ πέρα. Και όλο εκεί πέρα το αυτό που θέλει και μισθό. Θέλει να το δίνουν και μισθό. Και ήθελα να πω κάτι που είπες και για πολιτικά. Ήθελα να πω κάτι για αυτόν τον Γερμαναρά που ήρθε εδώ πέρα και είπε έχει κλείσει το θέμα των αποζημιώσεων. Γι' αυτόν έχει κλείσει. Για μια κανονική κυβέρνηση για τους Έλληνες δεν έχει κλείσει και ελπίζω να βγει κάποιοι και να τους δώσουν δρόμο από εδώ όλα τα μαγαζιά και όλα αυτά που κάνουν για να καταλάβουν. Αυτοί καταλαβαίνουν μόνο με δύναμη. Εδώ που ήρθανε και ρημάξανε τον τόπο και πήρανε το χρυσό και πήρανε και άλλα, δεν μπορώ να τα πω με δύο λόγια γιατί δεν έχω χρόνο και έχουν αυτή τη συμπεριφορά, νομίζω ότι πρέπει να βγουν πραγματικοί άντρες και να τους τρίξουν τα δόντια, όπως και τους Εγγλέζους που πήρανε τα αρχαία. Από εδώ κλέψανε κάποια αρχαία, το γνωρίζεις έτσι. Είσαι πολύ ρομαντικός γενικός και μακριά. Δεν είμαι ρομαντικός φιλαράκι, τώρα που θα γίνει το παιχνίδι θα βάλουν πανό εκεί πέρα να επιστραφούν πίσω τα αρχαία. Γεια σας αυτά, σήμερα δεν θα λες είμαι ρομαντικός. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Είμαι ρομαντικός φίλε μου που δεν θέλουν τον Ηρακλή στην πόλη, που παίζουν με τον Ηρακλή αυτές οι διαιτησίες. Δεν θα αλλάξει κάτι απλά επειδή εγώ και εσύ το τονίζουμε. Δεν θα αλλάξει κάτι ποτέ. Φίλε μου, έτσι. Άκουσε φιλαράκι Αντώνη. Ας γίνουν οι προσπάθειες, ας τα πούμε εμείς και ας μην αλλάξουνε. Εσύ κάνει την προσπάθεια ρε φίλε. Για να αλλάξουν για μένα πρέπει ο ίδιος ο Μονεβασιώτης να μιλήσει με τα κέντρα αποφάσεων και να τους πείσει. Θέλουμε να περιγράψουμε αυτά που γίνονται και αν θα αλλάξουν καλώς. Εμείς θα τα πούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ένας παοξής, ένας μπάρμπας εκεί που βγαίνει σε σένα και να λέει τον Ηρακλή λέει, που τον αδικήσανε. Δεν τον αδικήσανε με τον μπαρ που τον βγάλαν τον παίχτη έξω τον Παπασάβα, ενώ έπρεπε να βγάλουν το δικό τους με τα Γιάννηνα, τα πέναλτι, δεν τα είδανε τα offside? Τι ήταν αυτά? Τι ήθελαν να τον κάνουν παραπάνω? Με τα Γιάννηνα τον κόψανε βαθμό. Με τον Πάο και παίζει με 16 από το πρώτο ημίχρονο ρε φίλε. Εγώ απλά έχω μια απορία. Αν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σε κυνηγάει όπως λέμε, αυτό το σύστημα με το να το κοντράρεις απλά και να το βρίζεις, να το υποτιμάς, να το απειλείς, τι θα πετύχεις? Φίλε μου, είσαι πολύ πίσω. Δεν υπάρχει. Ωραία, εσύ που είσαι μπροστά. Αν δεν πολεμήσεις με χαιρετίσματα και με να υποκύπτεις και να κάνεις, δεν μπορείς να προοδεύσεις. Πρέπει να αγωνιστείς φίλε. Εγώ δεν είπα να υποκύψεις, εγώ είπα να πετύχεις. Όλα άκουσε από μένα αυτό. Όλοι ματώνουνε. Κατάλαβες? Μάλιστα. Δεν είναι ατρόμητοι. Άτρωτη κανένας. Αυτή τη στιγμή έχουν βάλει τον Ηρακλή στο μάτι και τον κυνηγούνε. Γιατί? Για τις αποζημιώσεις ψέματα είπαμε. Τι είναι οι Γερμανοί ρε? Τι είναι οι Γερμανοί και φοβούνται να τους μιλήσουνε? Τι θα γίνει δηλαδή άμα τους μιλήσουν, να τον πεις, να τον πούνε ήρθαν, πήραν το χρυσό, πήραν τα ηλίκη δάνειο. Οι άλλοι ήρθανε, βγάλαν τα αρχαία ρε, τα έχουν εκεί και τα έχουν σε μουσείο. Παίρνουν λεφτά. Και τους λέμε στείλτε τα πίσω και πουλάνε τρέλα. Ωραία. Πάνε ρώτα τον Τσίπρα που κάποτε έβγαινε και ήταν υπέρμαχος
Γιατί μόνο ο Τσίπρας, οι άλλοι. Εγώ σου απαντάω για έναν τύπο ο οποίος κάποτε πήγε να χτυπήσει που λένε την κροθιά στο μαχαίρι. Και ο τώρα. Ο Τσίπρας ήταν σαν την πάγκο. Ωραία, είδες, κατέληξε σαν την πάγκο. Εγώ θεωρώ ότι κατέληξε σαν την πάγκο. Όλοι είναι. Απλά λέω επειδή αυτό μιλούσε κάποτε. Εντάξει. Οκ. Στο τέλο όλοι κάνουν πίσω. Ναι. Οκ, να σε καλά. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Δεν απλά... μπορούμε να μιλήσουμε, Ραντώνη, ούτε στο ράδιο δεν μας αφήνεις. Μην μίλησες, τι δεν σε αφήνει. Να πούμε κακό, είναι να ακουστούν, να στα ακούσουν. Ακούγεσαι, γιατί είπα δεν ακούγεσαι, ακούγεσαι, απλά δεν ξέρω. Τώρα που θα γίνει το παιχνίδι με τους Εγγλέζους, ας βγάλουν ένα πανό να επιστρέψουν να μάθει όλο ο κόσμος. Και μόλις το μάθουν θα έχει την τελγίνια πίσω. Εντάξει, να βγάλουν πανό. Να το βγάλουν εγώ μαζί σου, αλλά δεν θα αλλάξει και τίποτα. Απλά θα βγει ένα πανό και θα γίνει. Ναι, θα γίνει απλά λίγο τόρο, τίποτα άλλο δεν θα αλλάξει. Εσύ ρε, πού το ξέρεις που δεν θα αλλάξει. Τι είσαι, μάντης είσαι. Όχι, βλέπω τόσα χρόνια τι γίνεται, γι' αυτό έχω πάρει. Πες μας τον Τζο Κεράμα, είναι να ξέρουμε, εντάξει, να βάλουμε τα νούμερα, να θα βγάλουμε τα φράγκορα. Οκ, οκ. Δηλαδή, εντάξει, μόλις δουν το πανό, θα υπάρξει συγκίνηση, ας πούμε, και θα πούνε, λάτε πάρε τα Ελγίνια μάρμαρα. Δεν ξέρω, έχω μάθει πια στη ζωή μου μετά από τόσα χρόνια να μην βλέπω τα πράγματα τόσο απλοϊκά και ρομαντικά. Δίκιο έχεις όσα λες, αλλά δυστυχώς που θα βρεις το δίκιο, που θα βρω το δίκιο, που θα βρούμε το δίκιο μας. Πάμε στον επόμενο, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου ρε Κάσανδρε, τι κάνεις. Τι κάνεις, Αντώνη. Καλά είμαι, τι να κάνω, ακούω αυτά που λέτε και προσπαθώ να δω τι μπορεί να γίνει και τι όχι από αυτά που λέτε. Μπορώ να σου προτείνω για την ομάδα σου ένα σκάουτερ να τον προωθήσεις. Να σου πάρω κάποιο τηλέφωνο, να σου δώσω το τηλέφωνο του και το email του. Εντάξει, άμα έχεις το... Αν ασχολείσαι με το Facebook, είμαι στο Facebook, κάνουμε ένα έτοιμα φιλίας. Να το ανοίξω και να μιλήσουμε. Πώς λέγεσαι, Αντώνης. Αντώνης Κούλαλης, με λατινικούς χαρακτήρες, δεν είναι δύσκολο. Λατινικούς. Στο λέω σοβαρά, έτσι. Και εγώ σοβαρά σου απαντάω. Okay. Να το προωθήσεις την ομάδα, έτσι. Να το προωθήσω, άμα από εκεί πέρα αυτά δώσουν σημασία, είναι άλλο θέμα. Ένα που λέω, δηλαδή, μιλούσα για ένα παίκτη, μου έλεγε, που ήταν στην Κολομβία, ένας πολύ καλός εξελίξιμος, στον οποίο τον πήρε η Red Bull, έχει μια ομάδα στη Βραζιλία, και τον πήρε με 3,5 εκατομμύρια. Και από όποτε καταλαβαίνεις, για να τον μπαίνει η Red Bull θα τον πουλήσει γιατί 15-20, ναι. Ναι. Γι' αυτό, οπότε θα σου στείλω ένα αίτημα. Σου είπα, εγώ θα μιλήσω και πρέπει να μιλήσω, από εκεί πέρα ό,τι θέλουν αυτοί. Okay. Τώρα εντάξει, για τα χθεσινά, τι να πεις τώρα. Τι έγινε χθες, ο Πάο κέρδισε εύκολα, άνετα, δεν δυσκολεύτηκε, έκανε rotation, όλα καλά για τον Πάο και χθες νομίζω. Θα δείξει, λέει, τώρα επειδή ήρθε ο Νοέμβριος, που λέει ότι θα ανοίξει η ομάδα. Είναι ο μήνας Λουτσέσκου Νοέμβριος πάντα, ε. Έτσι. Καλά. Οκ. Έτσι λέει. Με μπορεί να ανέβει η ομάδα. Οι μεταγραφές δεν δείχνουν κάτι. Το κουμπί το τραβάνει παλί. Αυτό δηλαδή. Ποια μεταγραφή περίμενες να δείξει κάτι. Ο Μπακαγιώκο δεν πρόκειται να σου δείξει τίποτα. Ο Γκαρθία, όπως είναι αυτός ο Μπακ, είναι ακόμα πολύ πίσω σε αυτό που περιμένεις. Εγώ από τον Τζάλοφ περίμενα να δω πράγματα, γιατί τον Τζάλοφ τον είχαμε σαν ένα όνομα βαρύ βιογραφικό που έρχεται από την ΤΣΕΚΑ με τα παρακάλια για να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Δεν τον βλέπω να μπαίνει σε ρυθμούς ΠΑΟΚ, να προσαρμόζεται όπως φωνάζει ο Λουτσέσκου. Ότι... Να σε ρωτήσω, ο Ηρακλής έχει πιθανότητες να ανέβει, γιατί μου λένε. Όλοι βλέπουν τη Λάρισα, ας πούμε, και από τον χρόνο Ηρακλής. Τη Λάρισα βλέπουν όλοι φαβοροί φέτος. Αυτά τα λένε στο καφενείο όμως, τι να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Ηρακλής βρει τα πατήματά του, μπορεί να ανέβει και φέτος. Τι να πω. Ανεβαίνει μόνο ένας. Ένας ανεβαίνει, ρε εσύ, αλλά στα play-off πας με τους μισούς βαθμούς. Δηλαδή... Απλά ρωτάω, ρε παιδί. Ναι, σου απαντάω κι εγώ και σου λέω, αν η Λάρισα, ας πούμε, στο τέλος του πρωταθλήματος έχει από τον Ηρακλή 8 βαθμούς διαφορά. Στην πραγματικότητα θα έχει 4. 4 βαθμοί διαφορά στην πραγματικότητα σημαίνει ότι άμα πας μέσα στη Λάρισα και κερδίσεις, η διαφορά είναι ένας βαθμός. Και μετά στο χέρι σου να ανέβεις εσύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πόσο βαθμούς διαφορά θα έχουν. Απλά σου λέω πώς είναι τα δεδομένα. Ένας ανεβαίνει από τον όμιλο αυτό. Ένας ανεβαίνει και ένας από τον άλλο. Ναι, αλλά ξαναλέω, η διαφορά στα play-off είναι δια 2 οι βαθμοί. Εντάξει. Και play-off. Βέβαια. Και παίζουν play-off. Είναι 5 ομάδες. Θα παίξουν 8 παιχνίδια. 24 βαθμοί. Δεν τελείωσε τίποτα. Απολύτως τίποτα τελείωσε. Ακόμα και 12 βαθμούς να είναι μπροστά η Λάρισα στο πρωτάθλημα. Να πεις ότι πάει χάλια ο Ηρακλής και η Λάρισα περνάει με 12 βαθμούς. Στα play-off θα έχουν 6 βαθμούς διαφορά. Σας είδα λίγο, ρε παιδί μου, με τη Λάρισα. Μόνο ένα μπέκτη από τα δεξιά που πεις μπροστά
ότι είναι καλό στον Ηράκλειο. Μόνο ο Κυνηγόπουλος και ο Ριγότης μέχρι στιγμής έχουν δείξει κάποια καλά σημάδια. Ο Κυνηγόπουλος. Ναι, μόνο αυτοί έχουν δείξει καλά σημάδια μέχρι τώρα. Δεν είδα κάτι ακόμα. Θα δείξει. Δεν ξέρω τι μπορεί η ομάδα. Ο Κυνηγόπουλος από πού ήταν αυτός. Παλιά ήταν και παίξει του Ηρακλείου Κυνηγόπουλος, μετά πήγε κάτι Καλλιθέας, κάτι τέτοιο, πήγε Super League 2 και Super League 1. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, είναι και άλλοι καλοί παίκτες, απλά δεν έχουν δείξει ακόμα. Δηλαδή, εγώ το Διαμαντή στον Μπάουκ που μετά πήγε στον Όφ, τον θεωρούσα για Super League 2, τον θεωρούσα καλό παίκτη. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Okay. Ο Κυβρακίδης το ξέρεις, τον Κυβρακίδη από τον Ατρόμητο, τον Κυβρακίδη το ξέρεις. Έχει καλούς παίκτες, απλά δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό. Έλα. Ο έχεις προπονητή τώρα. Του Στάικου, του Θανάση Στάικου, αυτόν που ήταν στο Μπας Γιάν. Α, ούτε και στην Τρίπολη αυτός πάλι. Όχι, εκείνος ήταν ο Στάικος Βεργέτης, γιατί τα μπερδεύετε. Εκείνος λεγόταν Στάικος Βεργέτης, αυτός λέγεται Θανάση Στάικος, αυτόν το επίθετο είναι Στάικος, το άλλο ήταν το όνομα. Στάικος. Στάικος, στα Γιάννενα ήταν, πέρυσι που πέσαν τα Γιάννενα, ήταν εκεί. Όλη τη χρονιά. Το βλέπεις στο Facebook, τα βλέπεις. Περίμενε να το δω, θα τους πω. Όχι, ακόμα δεν τα άνοιξα, θα σου στείλω... Ναι, βλέπω, ναι. Εντάξει, θα σου στείλω και... Ωραία. Για πες τώρα για τον ΠΑΟΚ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, εντάξει, βελτιώνονται. Τον ΠΑΟΚ, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Ή δεν ξέρεις. Ο Τσάλοφ θα αλλάξει είναι... την εικόνα του, μόνο αυτό πες μου. Τίποτα. Δεν την αλλάξει την εικόνα του. Όχι, θα πάρουν παίκτη. Θα πάρουν πάλι φορ. Πόσο φορ θα πάρουν, έχεις, τέσσερις τώρα έχεις. Άμα δεν πιάνει, τι να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε με αυτό, να τον περιμένουμε, τι να κάνουμε. Δεν νομίζω. Δεν βλέπει. Τώρα όταν δεν βλέπεις ένα σημάδι, ρε παιδί μου, κάτι, ρε παιδί, να σου δείξει. Εχθές έκανε μία assist, εντάξει. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι match χτες. Εντάξει, έκανε μία assist πάντως. Καλά, σε αυτό το γήπεδο δεν περίμενε να δεις και μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουν μπάλα οι ομάδες σε αυτό το γήπεδο. Τον Άρη πώς τον είδες με την Άκη χθες. Δεν είδα, εγώ τα είδα σπασμωδικά. Πάντως δεν έδειξε ο Άρης να πηγαίνει να πάρει αποτέλεσμα στη λογική. Βλέπω όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν παίζει η Ευρώπη, έτσι, και είναι τραυματίας ο Σιφουέντες, τραυματίας, όχι τραυματίας βάρια, αλλά ξέρεις, αρχίζουν οι τρανσούλες. Βλέπεις τώρα αρχίζει και πέφτει. Είναι τυχερός που ο Νοέμβριος θα έχει διακοπή. Αυτό συμφέρει τον Άρη. Αυτό συμφέρει. Γιατί άμα παίζανε κανονικά όλοι οι αγώνες θα είχαν σίγουρα βαθμούς. Δηλαδή τη Λιβαδιά θα την κερδίσει αλλά με το ζόρι. Ξέρεις το 1-0, 2-1, τέτοια. Μάλιστα. Θα δούμε. Εγώ βλέπω πάντως έναν Άρη ο οποίος μου θυμίζει στα εκτός έδρας παιχνίδια πάλι κάτι από τον Άρη που ξέραμε παλιά. Που όταν περνούσε τα Τέμπη δεν έπαιζε την μπάλα που περιμένουμε να παίξει. Ο Άρης είναι τρεις παίκτες. Είναι ο Μωρόν, είναι ο Γκαρσία και είναι πίσω. Ο Βραζιλιάνος που είναι στην άμυνα, ο άξονας δηλαδή που λέμε. Ο Φαμπιάνο. Δεν είναι. Δηλαδή έχει ένα τίμιο προπονητή, παίρνει μόνο 80 χιλιάρικα, δίνει το όλο του τον αγώνα. Αυτό είναι τίμιο. Έχουν λέει απαιτήσει η Αργεντινή. Τι απαιτήσει έχετε, ρε παιδιά, με τρεις παίκτες σας πει και σας έχει πρώτος. Τι άλλο να κάνει. Άρα ο Άρης δεν θα μείνει για πολύ καιρό πρώτος από ό,τι κατάλαβα σύμφωνα με το σκεπτικό σου. Νομίζω τώρα. Εντάξει τώρα, πού να τραβήξουν το κουμπί αυτή τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Και play-offs. Γιατί κοίταξε αυτός ο προπονητής, σου έχει βγάλει δεύτερος, σου έχει πάει τελικό, τους έχει πρώτους και πάλι έχουν απαιτήσει αργενή, είναι γκρινιάριτες. Θες να πεις ότι για τα δεδομένα του υλικού που έχει κάνει υπερβάσεις, έτσι αυτό λες. Τεράστιες υπερβάσεις. Τεράστιες υπερβάσεις, μάλιστα. Δεν είναι ακούς τώρα που λένε για Μοντζού και Σιφουέντες. Για μένα είναι κωμωδίνα. Τους είδα στην Τούπα, ήταν ανύπαρκτο. Μοντζού τρεις φορές το βγήκε ο Κωνσταντέλιας και τον έπιανε και με τα χέρια. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει πάθει αυτό από τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα. Μόνο άρεσε. Okay. Θα δούμε, σε ευχαριστώ. Θα δούμε και στην πορεία. Πάμε και στον επόμενο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Έλα, ρε Αντώνη. Έλα. Να σου πω κάτι. Είδες πως αυτοανερίστε. Προηγουμένως είπες κάτι που σε έλεγε ο Ηρακλειδέας για το Πανού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε περίπτωση με τα αρχαία. Ναι. Δηλαδή ο Άρης γιατί να βγάλει ανακοίνωση, τι πρόκειται να γίνει. Μην βγάλει, ποιος θα είπε. Γίνει κάτι. Όχι, με αυτό, μόνο ωραία. Για τον τόρο. Έχουν, απλά. Μισό λεπτό λίγο. Έχουν παγωθεί όλοι οι παοξίδες και τέτοιοι. Έπρεπε να μπούμε να τα κάνουμε αναμπομπούλα μέσα, να γίνει χαμός για το τέτοιο. Και ποιος με λέει εμένα ότι άμα μπαίνανε μέσα δεν θα τρώγαμε άλλες 5 κόκκινες για να μην παίξουμε στο άλλο παιχνίδι παίκτες μας. Εγώ δεν είπα κάτι τόσο ακραίο να μπείτε μέσα και να κάνετε
ιστορίες τα λοιπά. Δύο παράγοντες να πάνε, μπορεί να αναμειχθεί όλη η ομάδα. Είδες τι έγινε με το τελικό κυπέλλου. Να σου πάνε κάνω εγώ. Να σου κάνω μια ανάποδη ερώτηση. Να την κάνω ανάποδα. Ναι. Έτσι, θα μιλήσουμε ειλικρινά. Δεν μιλάς ειλικρινά, σου μιλάω ειλικρινά. Πες ότι έπαιζε Πάο Κάρης, που παίξαν πριν από λίγο καιρό. Και έβγαινε ο Κοτάρσκι και έκανε αυτή την κίνηση όπως την έκανε. Να κάνουν, εντάξει, αυτό το έχουν μεταξύ τους. Και οι μεν και οι δεν θα το κάνανε αυτό το θέμα. Άρα με την ΑΕΚ δεν έχει τόσο πρόβλημα όσο έχει με τον Πάο. Αυτό λες τώρα. Δεν με κατάλαβες. Μπορεί να του γύρισε αλλιώς τώρα γιατί θέλει. Σου λέει παίζω που παίζω εγώ με τη Λιβαδιά. Πού ξέρω να με στείλω ένα μακαμικάζι άμα θα αρχίσω εγώ τις θεωρίες. Και σύρε Κώστα από τη Δράμα, αυτός είναι σίγουρα Αργιανός. Δεν είναι από τη Δράμα ο Κώστας αυτός, άλλος είναι ο Κώστας από τη Δράμα, ναι. Όχι, αυτός που... Ο Κωνσταντίνος, ναι, δεν είναι ο Κώστας, είναι ο Κωνσταντίνος, ναι. Έχει διαφορά. Κωνσταντίνος, έχουμε μείνει μαζί και συγγνώμη. Είναι Αργιανός αυτός, γιατί δεν πάει Αργιανός... να κάνει κερκίδα στη Τρία 4, ρε φίλε. Αυτός είναι, πώς θα σου πω, υπέρμαχος της Βυργινία Λεούση. Με το δεν πιστεύει το Μάτζιο, δεν πιστεύει το Μάριο. Ναι, δεν πιστεύει το. Τι θέλει να τον κάνει ο Μάτζιο. Πρώτο τον έχει, δηλαδή να τον διώξουν το Μάτζιο, φέρουμε τη Βυργινία Λεούση να μας κάνει προπόνηση. Κάτσε λίγο όμως. Μισό λεπτό, γιατί έχεις πει όλα και δεν έχεις πάρει καμία απάντηση σε αυτά που λες. Λοιπόν, η πρώτη αναφορά σου που είπες για την ανακοίνωση, αν θα έβγαζε δεν θα άλλαζε τίποτα. Μια ναι, απλή ναι. ανακοίνωση για την τιμή των όπλων δεν έπρεπε να βγάλει, γιατί εγώ είπα και στο φίλο τον Ηρακλειδέα. Ότι έκανε βάλε ένα πάνω στο γήπεδο, έτσι. Δεν είναι κακό να βάλει ένα πάνω με την Αγγλία. Έκανε κάτι έξυπνο. Δεν ανέβασε τη φωτογραφία. Ναι. Στα social media. Ναι. Έξυπνο είναι αυτό. Ωραία. Για να μην μπορεί να τον κάνει κανένα τίποτα. Δεν είναι έξυπνο. Έξυπνο και ανακοίνωση δεν ήταν κάτι κακό αν την έβγαζε απλά μια ωραία ή έξυπνη ανακοίνωση ότι ξέρω εγώ το καράτη εκεί στην Ελλάδα επιβραβεύεται. Τι κέρδισε τόσα χρόνια με τι ανακοινώσει, Άρη. Κέρδισε κάτι. Κανεί δεν κέρδισε τίποτα με τι ανακοινώσει ποτέ. Ναι, λοιπόν. Άμα θέλουν να τον ρημάξουν, να τον ρημάξουν. Εσύ γιατί λες ότι οι Παοκτσίδες ζητούσαν να βγάλετε ανακοίνωση για να σας βάλουν να πάτε σε κόντρα με την ΑΕΚ, να χαλαστείτε με όχι, την ΑΕΚ. Όχι, όχι, να μας βάλουν σε κόντρα, να γίνει μια αναμπουμπούλα ή και να, γιατί δεν μπήκαμε μέσα, να φάνε μωρών, Σιφουέντες, υπόλοιποι να φάνε κάρτες και να μην έχουμε στα άλλα τα παιχνίδια για να φτάσουν. Γιατί έχουν παγωθεί όλοι επειδή άρχισαν. Δηλαδή οι Παοκτσίδες πονηρά φαγώθηκαν για το θέμα, έτσι. Ναι, δεν έχει ο Άριστο το μέταλλο, το έχουν αυτοί. Αυτοί τι μέταλλο έχουν βρε, με ποιους παίξαν και έχουν μέταλλο. Με όλα τα χωριά παίξαν και κερδίσαν. Ποια ομάδα κερδίσαν αυτοί από την αρχή της χρονιάς. Και μας έχουν ζαλίσει και μας έχουν πρίξει. Δεν λένε για μέταλλο φέτος, μου λένε μέταλλο γενικώς τα τελευταία χρόνια. Με τι μέταλλο έχουν, τι μέταλλο έχουν. Τρία πρωταθλήματα έχουν, αυτά είναι όλα. Και όλα. Έχουν μέταλλο, μιλάνε θα ρίξει και έχουν 500 πρωταθλήματα. Μας τρελάνε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, επειδή σε ακούω πάντα με σύνεση και γενικά μιλάς πάντα πολιτισμένα, δεν έχει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή μέταλλο από τον Άρη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε εδώ και 5-6 χρόνια με αυτά που έχουν συμβεί. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο σε αύρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Για τα λεφτά που διαθέτει, για τα λεφτά που διαθέτει και τον πρόεδρο που έχει, δεν έχει μέταλλο μεγαλύτερο από τον Άρη. Κατάλαβε, σαν να κοντράρετε μια Mercedes με ένα Λάντα. Και να πηγαίνουν μαζί. Και να τον περνάει το Λάντα τη Mercedes. Mercedes με Λάντα. Εγώ τον Άρη περίμενα να τον βάλει στη λογική του Λάντα. Έλεγα καμιά. Κανένα Ford θα βάλει, κανένα Opel Λάντα. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Ναι, ρε παιδί μου, με τη διαφορά την οικονομική των δεδομένων. Εντάξει. Εγώ έχω πει κάτι άλλο. Έχω πει κάτι άλλο πολύ πιο βαρύ. Δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Ειλικρινέ είναι, αλλά κάποιοι θυμώνουν Παοκτσίδε. Έχω πει το εξή. Ότι δεν μπορεί να κάνει σύγκριση Πάο Κάρι. Δεν γίνεται όταν ο ένας έχει τον Σαβίδη και ο άλλος έχει τον Καρυπίδη. Αυτό το διαντί που έχουμε εμείς, το μικρό, το μαύρο, ναι. Αν τον είχαν αυτοί, και γιατί εμάς έχει παίξει όλα τα 90 λεπτά. Τόσο σορετήρε που τον έστειλε παρκαρισμένο η Master United αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, έχει παίξει 10 λεπτά και λένε αμάν ο παιχταράς και ξέρουν πώς. Άμα είχαν αυτό το παίχτη, τι θα λέγανε, δε. Ότι έχουμε το μέση της Αφρικής. Το λέγανε, έτσι θα λέγανε. Έχουν, κάνουν καλές δημόσιες, ναι, το λέγανε. Αυτό θέλω, η προπαγάνδα τους δεν παίζεται, φίλε. Αυτό, εκεί τους βγάζω, είναι πρωταθλητές στην προπαγάνδα. Και αυτό που σε είπα προηγουμένως για το Σαβίδη, δηλαδή τα δεδομένα, αν ο Καρυπίδης είχε τα λεφτά του Σαβίδη, να ξέρεις ότι θα ήταν με 45 βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα. Τους παίκτες που θα έπαιρνε και τις γνώσεις. Λες δηλαδή ότι ο Καρυπίδης καταφέρνει με πολύ 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 λιγότερα χρήματα να κάνει πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί μάλλον δεν ξέρει μπάλα, λες ο ένας, ο άλλος ξέρει. Αυτό δεν λες. Δεν το βλέπεις αυτό. Τους κάτσαν τώρα τον Μπακαγιώκο σήμερα. Εσύ έχουν τέσσερα σέντερ φορ. Και δεν παίζει κανείς. Σέντερ φορ δεν έχουν. Ναι. Έχουν κανένα σέντερ φορ. Και ο Άρης έχει ένα μωρό, ο οποίος βάζει γκολ παντού, ας πούμε. Πόσο τους πληρώσαν όλους αυτούς, ρε φίλε.
Σίγουρα όσο πληρώσαν όλους αυτούς, τα λεφτά αυτά ο Μωρόν θα τα πάρει σε μια δεκαετία στον Άρη. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Δεν με λες τώρα. Το Σαμάτα παρκαρισμένο που πατάει κάτω και πέφτει στη λάσπη, να πούμε. Και τώρα χθες λέει ανεβήκαμε. Λέει, καλά, με αυτή την ομάδα που παίζανε και εγώ και εσύ να παίζαμε να την κερδίζαμε. Μεγάλο το χθεσινό ήταν τραγικό, εντάξει, το είπαμε. Εντάξει. Να δούμε. Να σε καλά, ρε φίλε. Τον Κώστα λίγο ήρεμα, ρε Κώστα, λίγο ήρεμα. Η ομάδα είναι πρώτη. Πρέπει να διώξουν τον προπονητή και να φέρουμε την Βιργινία Λεώση να προπονεί. Α, φτάνει πια με τον Μπούργο. Μπουργογία έχει πάθει. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, γεια σου. Να σε ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Η γη γυρίζει. Έτσι λένε. Στη Θεσσαλονίκη γυρίζει η γη. Παντού γυρίζει. Ή έχει μείνει στον παλιό κόσμο να πούμε. Όχι, που γυρίζει και γυρνάει ο ήλιος. Και εδώ γυρίζει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, ρε φίλε. Αν ακούσα από τον προηγούμενο. Έτσι λέει ότι αν ήταν, λέει, ο Καρυπίδης θα έπαιρνε πρωταθλήματα. Ρε φίλε, ο Σαββίδης δεν πήρε το πρωτάθλημα από τον Άρη. Από την ΑΕΚ το πήρε πέρσι. Και όσα πρωταθλήματα τα έχει πάρει, τα έχει πάρει από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό. Δεν πήρε από τον Άρη. Απλά και πέρσι το πήρε μέσα στον Άρη. Μην μπερδεύεσαι. Τα μπάτζετ που αντιμετώπισε ήταν πιο μεγάλα από τα δικά του. Ειδικά πέρσι. Έτσι να έχουν, γι' αυτό σου λέω, γυρίζει η γη, είναι. Είπε όμως γυρίζει ο ήλιος. Είπε και κάτι έξυπνο και είχε δίκιο. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 φορ και κανείς δεν είναι φορ. Έτσι, δηλαδή δεν έχει φέρει το αποτέλεσμα. Ο Άρης έχει ένα μωρό και βγάζει γκολ καταγωνιστική, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με φορ. Το ρωτήσει του Λουτσέσκου. Αφού δεν παίζει με φορ, γιατί παίρνει φορ τότε, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να καλύπτει τη θέση εκεί μπροστά, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Άμα είναι να καλύπτει τη θέση δίκιο. Εκεί μπροστά, να παίρνει πέρα τον Μπράντον Τόμας που παίζει με τη. Κοίταξε, όχι. Επειδή σαν τον Μπράντον δεν μπορεί να βρει, είναι το alter ego του. Έτσι. Προσπαθεί τους άλλους να τους κάνει Μπράντον. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τι δεν έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια. Αυτός είναι ο τρόπος του Λουτσέσκου. Έτσι. Άμα σου πω, επειδή είσαι παλιός, το πρωτάθλημα θα του βγάλουμε το καπέλο. Άμα σου πω ένα παλιό παίκτη του Ηρακλή που μου θυμίζει ο Τόμας, θα μου πει να συμφωνήσει ή όχι. Πες μου. Είσαι παλιός, έτσι δεν είναι. Ναι. Το Φάνη του Τζιάρη δεν σου θυμίζει. Ναι, αλλά δεν είχε τόση ένταση. Όχι, τόση ένταση δεν είχε, αλλά ήταν ψευτοφόρ. Ο Τζιάρη ήταν πιο φόρο από τον. Ναι, ήταν ψευτοφόρ και δεν ήταν φόρ. Ναι. Ο Τζιάρης έβαζε πολύ περισσότερα γκολ από τον Μπράντον. Ναι, έβαζε. Εκείνος ήταν πιο γκολτζής. Ήξερε πιο πολύ μπάλα, πώς να σου πω. Αυτός έχει πιο πολύ ενέργεια, έχεις δίκιο. Αυτή είναι η διαφορά. Στο Σουλούπι είναι οι ίδιοι, δεν είναι. Λίγο πιο ψηλός, λίγο πιο γεροδεμένος. Περίπου παίζανε. Αυτό που λέμε ψευτοφόρο, εντάξει. Ψευτοφόρο, να μπράβο, έτσι. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι ότι είναι ισολαόμη. Λοιπόν, όσο για τον Άρη, καλά κάνει και δεν βγάζει ανακοίνωση. Να μην βγάλει μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Να μην βγάλει ποτέ. Γιατί όσο δεν βγάζει, η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλή. Και εγώ εχθές δεν είδα καμία κόκκινη, να ξέρεις. Άρα δηλαδή, άμα βγάλεις ανακοίνωση, πάμε σε μπούμεραν καταστάσεις. Δηλαδή, πάει βάρος σου το να βγάλεις ανακοίνωση. Όχι, ρε φίλε, αφού αποδέχεται ότι δεν υπήρχε κόκκινη. Α, αποδέχεται ο Άρης ότι δεν υπήρχε κόκκινη. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κάτσε, δεν το αποδέχεται. Το αποδέχεται, αφού δεν αντιδρά. Και γι' αυτό εγώ από το πρωί δεν συζητάω για την κόκκινη. Λέω, εντάξει ρε παιδιά, ο διαιτητής έκρινε έτσι. Κίτρινη το είδαμε, δεν υπάρει θέμα, ναι. Να σε καλά. Δεν υπάρχει θέμα πια. Μπράβο, να σου πω λίγο κάτι άλλο. Γρήγορα μόνο. Για τον Παναθηναϊκό, γρήγορα. Ο προπονητής που πήρε είναι πάρα πολύ καλός παιδιά. Για το δούμε στην πράξη. Να ξέρετε. Και θα δείτε μεγάλα πράγματα. Και το Στάικο να τον κρατήσετε, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σας πάει ή να σας βγάλει φέτος. Ωραία. Με δυσκολία. Να είσαι καλά. Άντε, τα λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα μήνυμα γρήγορα. Λέει ο 6977, Κούλα λέει νωρίς είναι για Super League για τον Ηρακλή. Το 2027 λέει και αν και εφόσον. Από νίκη λέει Βόλου θα χάσεις. Άμα χάσεις από νίκη Βόλου, δεν πειράζει, θα προετοιμάζουμε για τα επόμενα χρόνια. Το 27 είπες θα ανεβούμε. Να είμαστε γεροί, να είμαστε εδώ να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν εδώ στη δική μας ομάδα. Πάμε να κάνουμε μια έτσι τελευταία δυναμική προσπάθεια επιθετικά να μιλήσουμε. Επιθετικά εννοώ ποδοσφαιρικά, έτσι να μιλήσουμε για όλους και για όλα. Πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας και εσείς να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι και να πετύχετε τα δικά σας γκολ. Λοιπόν, FM κενό, το μήνυμά σας το 54222. Μέσω Viber 6945 287 888. Έχουμε ήδη φίλο στο Viber, οπότε
μην καλείτε για λίγο στο Viber. Αν θέλει ένας ακόμα ένα κανάλι έχει μείνει ελεύθερο στο κέντρο όπως πάντα, δηλαδή που συνήθως μένει κανένα, αλλά ενώ όπως πάντα μένει καμιά φορά κανένα καναλάκι. Λοιπόν, ένα κανάλι τώρα στο κέντρο, αν θέλει κάποιος να προλάβει να είναι μέσα στους επόμενους να μιλήσουν, 2310-287-888. Και να αποκαλύφθηκε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας ξέρω καλά, δεν αφήνετε τίποτα. Λοιπόν, για τον Γιώργο τον Αριανό βγήκε πριν, έχω δύο μηνύματα από φίλους. Λέει ο φίλος ο 833, Γιώργο Αριανέ, λέει το καλοκαίρι, λέει τον έβριζε τον Καρυπίδη που τώρα λέει τον παρουσιάζεις ότι τον υποστηρίζεις. Έτσι είναι, Γιώργο, τον έβριζες. Λοιπόν, ο φίλος ο 516 λέει, Γιώργο Αριανέ, αφού το θες, λέει, εγώ δεν θα ξανασχολιάσω για την κάρτα στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά άμα βγεις, λέει, ξανά σαν Αριανός και πεις για διαιτησία τίποτα, θα βγαίνω να σου θυμίζω ότι δεν θέλεις ανακοινώσεις και ότι καλά κάνει και ότι σαν δυνατός δεν μιλάς. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο 623, Αντώνη, λέει, τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, λέει, στον ΠΑΟΚ μας. Δεν έκανε ο Τζίμας και πήραμε 2-4. Τώρα θα πάρουμε, ακούμε, άλλον έναν ή ίσως και 2. Και ο μικρός ο Τζίμας τρελαίνει τους Γερμανούς. Ωραία πράγματα εκεί στον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο 623. Ο φίλος ο 439, θα βγάλει ο Άρης ανακοίνωση την Κυριακή. Όλοι οι μεγάλοι χάσανε βαθμούς από μικρούς. Ήρθε η σειρά του Άρη να χάσει βαθμούς, λέει, και να βγάλει ανακοίνωση. Λοιπόν, λέει ο φίλος 166, πώς περίμενες, λέει, ρε Αντώνη, από τον Αργιανό να παραδεχτεί αν ο ΠΑΟΚ είναι ανώτερος ή αν έχει μέταλλο? 55 χρόνια τίποτα δεν έχουν πάρει και βρίσκουν πάντα λόγους να συγκριθούν με τον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις γραμμές, πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε και τους φίλους. Ξεκινάμε από το φίλο που είναι στο Viber. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαμός από μηνύματα βλέπουμε, πες μας. Μπράβο τους, μπράβο τους. Να τη χαίρονται την διαιτησία τους, έτσι. Ναι. Και άμα θα γίνει κάτι, να πούμε, κακό στα γήπεδα, θα αρχίσουν μετά όλα τα κροκοδίλια, δάκρυα και τις ακρίβητες δηλώσεις, έτσι. Αυτό λένε και άλλοι. Ότι το πάνε και τι κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το γιατί δεν βγάζει ανακοίνωση ο Άρης, πέρυσι πρόπερσι έκανε ανακοινώσεις. Φωνή βόντο εν διορίμο. Πέρυσι είχε τα κοχώνες και έκανε για μένα κόλπο γρόσο με το να βγει δημόσια και να πει στηρίζω την ελληνική διαιτησία, τους Έλληνες διαιτητές. Και τώρα ξεβρακώνονται μόνοι τους. Ναι. Λίγο έγκυος δεν υπάρχει, φίλε. Είναι νόμος στη ζωή. Ναι. Αυτή ναι. Η φάση είναι καραμπίνα για σύλληψη. Όχι για πέρα. Το παίρνεις και το βάζα μου στο μπουρούνι το μεταφορικά, έτσι. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Του λες ότι για 10 αγώνες δεν θα παίξεις για να ηρεμήσεις και να ξαναδείς τι έκανες, ναι. Καταρχήν το ζόρι του διαιτητή, αυτού τέλος πάντων που είχε το ρόλο του διαιτητή, γιατί μόνο διαιτητής δεν ήταν και χρόνια το ξέρουμε, έτσι. Φάνηκε να πούμε το σφίξιμο που έγινε όταν το κάλεσε να πούμε ο Βαρίστας να δει τι πάση. Ναι. Δηλαδή αυτό το αντιλήφθηκαν κι άλλοι, δεν είμαι μόνο εγώ ο νυροπαρμένος. Τι εννοούσε ο ποιητής ο Ηλιόπουλος αν είπε ξέρω ότι θα κάνουμε διαιτησία? Εντάξει, Αντώνη, δεν εκπλήσωμαι. Ούτε εγώ γι' αυτό το ρωτάω. Εντάξει, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι μπρελόκ του Μελισανίδη κατ' εμέ στις δηλώσεις. Γιατί, αν θυμάσαι καλά, ο Μελισανίδης όταν πήρε την ΑΕΚ όπως την πήρε, έφτιαχνε βαρύχνουπες δηλώσεις και ο Τίγρης και μη με φοβάστε ακόμα. Όταν όμως θα σηκωθώ να με φοβάστε. Και βγήκε από την Β' Εθνική και πήρε μας πρωτάθλημα να πούμε για να επίδειξη ισχύως και καλά. Δηλαδή, αυτά που μας κάνουν εμάς είναι αδικία. Όταν θα τα κάνουν στους άλλους, δεν θα είναι αδικία? Εκεί θα υπάρχει να πούμε, με κατάλαβες? Ξέρω τι λες, πολύ καλά και σε κατάλαβα. Αυτό είναι το ζόρι. Τώρα όσο για τον Άρη, φίλε, απλά τα πράγματα. Μέσα στο πρόγραμμα οι νικητές σας είμαστε ρεαλιστές. Είπαμε, εγώ σαν Λευτέρης απολαμβάνω τη διαδρομή της ομάδας. Ναι, αλλά μην πεις ότι εχθές απόλαυσες Άρη. Εχθές δεν απόλαυσες Άρη. Όχι, ρε φίλε, αλλά είμαι ρεαλιστής, ρε Αντώνη. Ναι. Είμαι ρεαλιστής, ρε Αντώνη. Δεν μπορείς να χτίσεις, πάρτε το χαμπάρι. Όχι μόνο ο καθένας που το παίζει, ξέρω. Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη. Και εγώ ρεαλιστής είμαι. Εγώ δεν είπα χθες ο Άρης να μπει μέσα και να είναι Μπαρτσελόνα και να βάλει 3 γκολ στην ΑΕΚ. Αλλά τον περίμενα πιο δυναμικό αγωνιστικά, να σου το πω έτσι απλά. Ας το πω αλλιώς. Στο δεύτερο ημίχρονο, έσωσε τουλάχιστον το γόητρο. Στο θέμα αποφασιστικότητα. Έτσι, στο θέμα. Αλλά ας το πω αλλιώς. Στο χθεσινό παιχνίδι,
ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ καλύτερη μοίρα από ότι ο Άρης, για έναν απλούστατο λόγο. Και αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο ομοιογενές σύνολο. Εμείς ακόμα δένουμε μεταξύ μας. Τώρα, εάν εγώ είμαι τόσο βλάκ και ο χαζός από τα αγκούρια και περιμένω, όχι ότι δεν το θέλω, αλλά όχι όμως ότι θα πάω στον Όλυμπο να φουντάρω, να πούμε να αυτοκτονήσω άμα δεν το πάρω. Εντάξει, εννοείται. Είμαι προετοιμασμένος. Ναι. Εκεί είναι για μένα ο ρεαλισμός. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ας δέσει η ομάδα και βλέπουμε. Αλλά είναι να πούμε γνωστό της πάσης ότι δεν υπάρχει τελικά καθαριότητα, καθαρότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, καλά, εντάξει, αυτό δεν... Τι κάνει νιά νιώσα και αυτό, μου λες. Ναι, και αυτό ας γίνει να πούμε οδηγός και σκέψη και περισυλλογή να πούμε για μας που κοιτάμε να την πούμε, να την πέσουμε, να μευθούμε. Όχι ρε παιδιά, να πούμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Στα ίδια αφεντικά να πούμε πελάτες είμαστε όλοι. Ας το πάρετε χαμπάρι. Παλίτσα να βλέπουμε. Έτσι. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Μήπως πεις ότι είμαι εγώ. Εγώ θα πω ότι είσαι εσύ. Τι να κάνω, θα το πω. Όχι. Κοίτα, εγώ από Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να πάω στη Χάνθα τον αγώνα γιατί είμαι Θεσσαλονίκη. Εσύ που είσαι από Νάος, ίσως να μπορείς να πας. Εντάξει. Ναι, καλά. Λοιπόν, εγώ θα πω για αυτό που είπες, για το που κατηγόρησες το Λάντα. Ω, το Λάντα, ναι, εγώ το λάτρευα τα Λάντα, τα λάτρευα. Λάντα Νίβα ιδιαίτερα, κάτσε καλά και ο Φλωράκης. Εγώ, και ο Φλωράκης Λάντα Νίβα είχε, το ξέρεις. Είχα, το Λάντα είχε και ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν και την εποχή. Ποιο είχες το? Το Μάζδα το Ρόχι 4. Τι είχες? Ρόχι 4. Το πρώτο που είπες δεν άκουσα. Το πρώτο δεν άκουσα. Α, Λάντα, ποιο Λάντα είχες? Αυτό το Νίβα. Α, το Νίβα είχες, κάτσε καλά, αυτό έχουν κάνει, ναι, και σύλλογο με Νίβα και μαζεύονται χιλιάδες, λέει. Αγόρι μου χρυσό. Με αυτό το αυτοκίνητο στο Βέρμιο πήγαινε σαν όπως ήθελα. Το Λάντα μόλις έφτανε, μέχρι τους πρόποδες πήγαινε. Το Μάζα, το γρήγορο και το καλό, μέχρι τους πρόποδες. Πιο πέρα, άμα έφευγε από την άσφαλτο, ήταν τίποτε. Και το Λάντα ανέβαινε σαν γατάκι, σαν κατσίκα. Έτσι. Στο Βέρμιο επάνω. Είδες τι κάνει Σοβιετική. Δεν γελάς. Στο βουνό δεν σ' άφηνε ποτέ. Και κάτι ακόμα που είπες για τους αγώνες, δεν πρέπει να κάνουμε αγώνες. Κάτσουμε, τα δεχόμαστε όλα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι αγώνες πρέπει να είναι στοχευμένοι με σωστό τρόπο. Δηλαδή το να βάλω απλά ένα πανό ή να γράψω μια ανακοίνωση δεν αλλάζει κάτι. Το να πάω όμως στην ΕΠΟ σαν Μονεβασιώτης ή να πάω σαν Μονεβασιώτης στο Λανουά και να πω, ακούστε εδώ πέρα τι γίνεται. Υπάρχει μια ιστορική και μεγάλη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, ο Ηρακλής, και εγώ έχω αναλάβει μεγαλομέτωχος και έχω και λεφτά και δύναμη και εξουσία. Αν δεν με σεβαστείτε, δεν θα σεβαστώ. Αυτό είπα, ότι η μαγιά είναι να μπορείς να τα βάλεις με τα κέντρα αποφάσεων. Αυτό είπα εξ αρχής. Όχι απλά να κάνεις διάφορες κινήσεις γύρω-γύρω χωρίς ουσία. Εντάξει, αυτό λέω. Τι να το κάνεις. Εάν οι πατεράδες μας δεν κάναν αγώνες, ούτε 8 ώρες θα ήταν, ούτε τίποτα. Βρε, ούτε καλέ τίποτα, μου παππού, αυτό λέω. Αγώνες σοβαρούς. Αγώνες με πραγματική σοβαρούς, πίεση στο σύστημα. Αγώνες, λέμε. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, είπε ο άλλος, ο κύριος προηγουμένως, ο Δημήτρης, πρέπει λέει οπωσδήποτε να βάλουν πανό για τα μάρμαρα στον αγώνα Ελλάδα-Αγγλία για να μας δώσουν τα μάρμαρα. Δηλαδή, θα δουν το πανό αυτό και θα συγκινηθούν. Άμα δεν γίνουν σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, φυσικά. Αγώνα είναι να γίνουν σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις, να μαζευτούν Έλληνες στην Αγγλία εκεί έξω από το μουσείο κάθε μια εβδομάδα να κάνουν πορείες. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που να ξεσηκώσουν το σύμπαν. Έτσι, αν θες να πετύχεις κάτι. Ναι. Αυτό σε λέω. Ναι, εγώ λέω ότι αν βγάζεις απλά μια ανακοίνωση, πετάς ένα χαρτί που λέει κάτι ή κάνεις ένα πανό, φέξε μου και γλίστρες, τίποτα δεν θα γίνει. Εντάξει. Να βγει και το πανό. Η σημερινή νεολαία, η σημερινή εμείς όλοι, οι νεολαίοι εσείς, δεν ξέρετε να αγωνιστείτε. Τέρμα, ένα και ένα, ίσο δύο. Γιατί πράγμα, ρε παππού, εδώ βγάλαν τον Κασελάκη. Εγώ ένα παλιό γνωστό, έναν παππούλι εκεί στην γειτονιά, που έλεγε, αν κυξίεται αίμα, διαδήλωση γίνεται. Δηλαδή, άμα δεν χυθεί αίμα, διαδήλωση δεν γίνεται. Έτσι έλεγε ο παππούλης. Εκείνος που είχε χύσει αίμα για το οκτάο και για όλα τα άλλα. Παππού, σε μια εποχή. Έλεγε ο παππούς,
Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ναι, σε μια εποχή... Άμα τους αφήσεις που τους αφήσαμε και μας έχουν καβαλήσει στο σβέρκο και μας κάνουν ό,τι θέλουν και γελάμε από πίσω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, αλλά... Πάντα. Ναι, ο αγώνας πρέπει να γίνεται πάντα ξαναλέω στοχευμένο. Βέβαια. Με πολύ εξυπνάδα. Και με δυναμική. Με δυναμική ο αγώνας να τους τρομάζεις. Δυναμικά και με εξυπνάδα. Το να βγούμε 10 άτομα στην πλατεία στο τέλος. Με ένα πανό δεν θα κάνουμε τίποτα. Να βγούμε όμως 10.000 στην πλατεία στο τέλος με πανό θα κάνουμε περισσότερα. Αυτή είναι η διαφορά. Να είσαι καλά. Πάντως, εν τω μεταξύ να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το Σιδηρόπουλο, ρε παιδιά. Ναι, το ναι, πεις. Τι φίλος του Ηρακλή ήταν. Μα τι φίλος, έχει φάει βρυσίδι από μένα. Όσο δεν λέγεται, έβγαζε τα ντερά μου να τον βρεις αυτόν τον ηλίθιο. Όπα, 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 πού, όχι στον αέρα τη λέξη. Πάμε στον επόμενο, όχι στον αέρα. Έλα, γεια σας. Κακός γιατί πες του χαρακτηρισμούς μην κάνεις. Έλα, γεια σου. Έλα. Έλα, εσύ είσαι τώρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι τώρα, ναι. Α, τι κάνουμε, Αντώνη. Προσπαθούμε. Να πάρεις πλακάτ, να πας στο Ολυμπιακό στάδιο, να πεις να φέρουν τα μάρμαρα πίσω. Θα το κάνω. Να το κάνεις. Εσύ είσαι επικοινωνιολόγος. Ο Κλεοπόλης πολύ ωραία τα είπε. Ό,τι το λέει ο Ραπτόπουλος λέει, τα παιδιά το πρωί τι είπανε, να βγάλει ο Άρης μια ανακοίνωση. Δεν θέλει να βγάλει, αυτό λένε οι Αργιανοί, τους ακούς. Δεν θέλουν να βγάλουν, τι έκαμε το ζόρι. Δεν είπα τα παιδιά, λέει μια ανακοίνωση. Άμα ήταν ο Παμπλέκα και το έκανε αυτό, δεν θα βγάζανε. Μα δεν θέλουν να βγάλουν, δεν το είπανε τώρα 5-6 Αργιανοί, δεν θέλουν. Και λέω εσένα, άμα ήταν ο Παμπλέκα θα βγάζανε. Για μένα είναι τόσο ακραυγαλαία η φάση που άρεσε να κάνει 30 πράγματα. Όχι να βγάλει μια ανακοίνωση, να κάνει 30 πράγματα. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Αλλά δεν πειράζει. Αν το λέμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει το καλό του Άρη, οπότε σταματάω εδώ. Ω, ναι, ο Κρεοπόλης σας λέει ό,τι θέλει, ό,τι το λέει ο Ραπτόπουλος. Θα ξέρουμε ποιος είναι. Τώρα πάμε για τον άλλο, τον Αριανό. Ρε φίλε Αριανέ. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Τα δικά μου τα παιδιά είδαν 2 πρωταθλήματα και ένα κλεμμένο. Είδαν 4 κύπελα. Εσύ έπεσε στη γάμα εθνική 2 χρονιές ούτε και εκεί δεν πήρες πρωτάθλημα. 2 χρονιές στη Β' και εκεί δεν πήρες πρωτάθλημα. Και κάθεσαι και κοροϊδεύεις αυτή την ομάδα. Πάρε πρωτάθλημα και μετά πες. Για ησυχάστε λίγο ρε. Για ησυχάστε λίγο ρε. Μα δεν μίλησε για το μέταλλο του Άρη. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολύ μεγάλο μέταλλο όπως παρουσιάζουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ στην ομάδα τους. Δεν είπε ότι... Καλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλο μέταλλο ρε Αντώνη. Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Ένα το κλέψανε. Σχεδόν κάθε χρόνο. Σχεδόν. Είναι μέσα στους ομίλους του ΕΦΑ, του Conference League. Αυτοί που είναι που έχουν μέταλλο. Δεν είπε ότι έχουν μέταλλο αυτοί. Είπε ότι εσείς δεν έχετε τόσο μεγάλο μέταλλο όσο παρουσιάζεστε ότι έχετε. Αυτό είπε. Για μας έχουμε και πολύ μεγάλο. Γι' αυτό να δεν έχετε. Γι' αυτό να μας δεν έχουμε. Εμείς δεν είπαμε ο Άρης δεν έχει μέταλλο, άκουσε να λέω εγώ ότι. Όχι, εντάξει, αλλά δεν παρουσιάζουν οι Αριανοί ότι και καλά έχουν. Τέλος πάντων, δεν το παρουσιάζουν αυτοί με τον τρόπο. Ακόμα 9 αγωνιστικές είναι και ποδοσφαιριστές, λέει. Είδες. Αυτό είναι το καλό. Χαίρονται νωρί, από νωρίς. Εγώ φταίω. Εντάξει, εγώ φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Πάμε και στους επόμενους. Γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Έλα, γεια σου, Νίκο. Αντώνη, τόσα χρόνια ρε βαρέθηκα. Να πω, έκανες εσύ εκείνο, εσύ έπεσες, εσύ ανέβηκες, εσύ τώρα. Βρε, τώρα τι γίνεται. Τώρα. Σήμερα για τώρα μιλάμε. Στιγμή, ο Άρης είναι πρώτος. Το χαίρονται, το γουστάρουνε και ονειρεύονται να διατηρηθούν. Και λέει ο φίλος, λέει ο φίλος 845, Άρη Καρυπίδη, λέει τι τους έχεις κάνει τους παοξίδες. Να παρακάνω να χάσεις την Κυριακή για να μείνεις πρώτος. Τι ζόρια τραβάνε, λέει. Θα απαντούσα ρε Αντώνη σε αυτό το φίλο
Έχει το πλάκα το αυτό. Αλλά θα με κόψει. Έλα, πλάκα, εντάξει, δεν στο χαβαλέ. Θα με κόψει. Το χαβαλέ τα βλέπω. Καρυπίδι, μνημονεύουν τον Καρυπίδι, ναι. Άντε να το πω. 7 χρόνια είναι ρε φίλε, μια φορά Ευρώπη δεν έπαιξε, που έπαιζε με την Κουτσή Μαρία. Και μνημονεύουν τον Καρυπίδι γιατί για μια αγωνιστική είναι πρώτη στη βαθμολογία. Άντε ρε Αντώνη, δεν ήθελα να μιλήσω έτσι, αλλά το λέω. Εντάξει. Θα το μνημονεύσει τον Καρυπίδι αν σε φέρει ένα τίτλο. Και αν δεν μπορεί τίτλο, που είναι δύσκολο, να σε κάνει μια πορεία στην Ευρώπη. Όχι να παίζεις με την Κολοκοβαλίσκα και την Αραράτ, πως λεγότανε, και να αποκλείεσαι. Εκεί τον Καρυπίδι τον έκανες Θεό. Αυτά Αριανός πρέπει να τα πει, δεν τα λέει Παοξής. Πάμε στα δικά μας. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ ποιος είπε ότι δεν έχει μέταλλο ρε Αντώνη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, άκουσα για σέντερφορ, 4 σέντερφορ έχει ο ΠΑΟΚ. Λέει ο Άρης έχει το μωρό, ναι, ο Άρης έχει το μωρό που κούμπωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί πριν έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα στα ζήτητα ήταν. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Είναι πολύ καλός παίκτης. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 σεντερφόρ που τους ξέρει όλη η Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι ο προπονητής δεν θέλει σεντερφόρ και τους έχει χαμάλιδες απ' έξω. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τον παίκτη αν είναι σεντερφόρ ή δεν είναι. Έτσι Αντώνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ πάντως οι φορέν οι χαμάλιδες γιατί είναι πιο ακριβή παίκτη σε κάθε ομάδα. Ρε φίλε, είναι ακριβή παίκτη. Δηλαδή ο Τσαλόκ παίζει την κύριο Σπίας με την Τζέσικα κτλ. Ας δούνε το βιογραφικό του. Δηλαδή εκεί ήταν σεντερφόρ και εδώ στον ΠΑΟΚ δεν είναι. Ο Τσινσιντάμι, αν και εξτρέμ είναι αυτός, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερος επιθετικός, γκολ. Έτσι. Mm-hmm. Αυτοί οι παίκτες όμως στον ΠΑΟΚ δεν παίζουν φόρ. Έχεις δει τον ΠΑΟΚ 5 χρόνια με Λουτσέσκου να παίζει με φόρ εκτός από τον Μπρίγιοβιτς. Άρα γιατί να κατηγορήσω εγώ τον παίκτη ότι δεν είναι σεντερφόρ, δεν είναι καλός παίκτης κτλ. Κτλ. Το μωρό να φέρει στον Άρη θα γίνει Μπράντον με τον Λουτσέσκο. Άμα το έβλεπα και αυτό, θα σου έλεγα ότι έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Εγώ σαν Παοξής λέω την άποψή μου αυτά που ναι, εντάξει, την άποψή σου. Ο Άρης αν είχε τον Τζαλό θα ήταν σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ αν είχε τον μωρό θα ήταν οχτάρι. Αυτή είναι η διαφορά και βγαίνουν και λένε και 4 σεντερφόρ και δεν έχουμε σεντερφόρ και τζάμπα λεφτά και τώρα και τ' άλλο. Δέστε λίγο πιο βαθιά το παιχνίδι. Δέστε πώς παίζει η ομάδα και πώς ανταποκρίνονται οι παίκτες μέσα στην ομάδα και μετά μιλήστε αν είναι καλός ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Τώρα ζωρά Αντώνη, εγώ αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό το λόγο βγήκα. Ναι, είσαι καλά. Θα τα πούμε και αύριο για το παιχνίδι, για τον Μπάσταμεν, εξαιρετικός εχθές ο Λιάπης, να είσαι καλά. Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα να σου πω άλλαξε στην φιλοσοφία με τον Μαρκόπουλο. Mm. Αλλά η διαιτησία χθες ήταν σκρή. Παίζει καλά άμυνα τώρα. Παίζει άμυνα ο Ηράκλης τώρα. Παίζει άμυνα. Εντάξει. Θα σε πω άλλη φορά γιατί παίζει άμυνα. Χάρηκα πάντως χθες. Το χάρηκα το μάτς. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, το μάτς χάρηκα. Να χαρούμε και καμιά άνοδο. Πριν πάω στον επόμενο φίλο, να του πω και αυτού όπως και όλους τους άλλους ότι όταν μιλάμε για πλαστικό χρώμα, μιλάμε για πλαστικό χρώμα Ready από Tetralux. Το πρώτο πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση για σίγουρη επιτυχία, χωρίς αραίωση, εντελώς άοσμο, με εξαιρετική καλυπτικότητα. Πλαστικό χρώμα Ready από Tetralux, έτοιμο, άνοιξες, έβαψες, παιδιά. Έτοιμο, άνοιξες, έβαψες. Αυτό που θέλετε δηλαδή. Πλαστικό χρώμα Ready από Tetralux θέλετε. Πάμε γρήγορα στον επόμενο μας ακροατή, ο οποίος και αυτός Ready πλαστικό χρώμα χρησιμοποιεί. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν βάφω καθόλου. Λάθος. Λοιπόν. Ναι, αν το φέρνεις από γιατζή, παίρνεις πλαστικό χρώμα Ready. Έλα, πάμε. Καλά, άντε ό,τι πεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, ας είναι η ομάδα μου παραγωγική, όπως ήταν πέρσι που είχε 137-140 γκολ, και ας τα βάζει και ο Κοτάρχη. Δεν με πειράζει. Σωστός. Δηλαδή, ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, όλοι αυτοί είμαστε ομάδες. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε ένα παίχτη. Τώρα όμως αυτοί που θέλουν να τρώγονται και να κράζουν και να κάνουν αυστηρή κριτική και κακοπροαίρετη κριτική στον ΠΑΟΚ θα το πούνε και αυτό και θα βρουν να πούνε κι άλλα. Οι φίλοι του Εγάλεου μας βάλανε μυαλό εκεί που βγαίνανε με τα σέλφι αυτά με τον Λουτσέσκου. Έτσι μετά από αυτές τις τιμωρίες που έφαγε ο Λουτσέσκου, εκεί από ενώ κάποιοι άλλοι εκεί κάτω στην ΑΕΚ δεν τιμωρηθήκανε από τους δικαστές εκεί κάτω στην Αθήνα, οι φίλοι του Εγάλεου
είναι πιο ανοιχτομάτιδες από εμάς, μας έβαλανε μυαλό. Μπράβο τους. Από εκεί και πέρα, αν και δεν μ' αρέσει να σχολιάσω άλλες ομάδες, ο Πρινιόλι βέβαια, αν ήταν σε άλλη ομάδα, θα είχε αποβληθεί. Κανονικά ήθελε να πάει αυτό το χώρο. Θα έτρωγε για 10 αγωνιστικές να μην ξαναπαίξει μέχρι να. Δεν είμαι Άρης, φυσικά πάω. Ναι, ναι, ο Πρινιόλι όμως έπρεπε να πάει αυτό το χώρο. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει ο Σιδηρόπουλος, ότι το παλιό κατεστημένο κρατάει. Αν και ο Κακάτης είπε, εγώ δεν είμαι εκεί, είπε ότι τους διαιτητές να βλέπουν αυτό που σφυράνε. Φυσικά ο Σιδηρόπουλος δεν σφύριξε αυτό που είδε, σφύριξε αυτό που ήθελε. Και δείχνει ότι εγώ είμαι ο σκληρός, ότι εγώ είμαι ο ελίτ. Δηλαδή για μένα ο Σιδηρόπουλος έπρεπε ήδη να έχει καρατομηθεί. Γιατί δίνει το κακό παράδειγμα. Ο Λανουάλη είναι έξαλλο να τιμωρηθεί. Έπρεπε να τον τελειώσουν. Δεν είμαι Άρης, αλλά να λέμε τα σωστά. Για να μην υπάρχει βία στα γήπεδα. Γιατί αυτό αν το έφτιαχνε μέσα στο Χαριλάου, θα υπάρξει τιμωρία. Έτσι όπως το κάνανε και μέσα στην Τούμπα παλιά με κάτι πιπάδες και μπαίνουν μετά οι Αριανοί και οι Παοξίδες μέσα και τους πιάνει η αστυνομία και καταστρέφουν τα παιδιά τη ζωή τους και η ομάδα πληρώνει πρόστιμα και τιμωρείται μετά, φταίνει η φύλαχλη. Όχι, όχι, θα υπάρξει τιμωρία σου λέω. Κράτησε το. Τις πράξεις διαιτητών είναι δολοφονίες. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο γρήγορα από ένα λεπτό ή άλλοι δύο και κλείσαμε. Γεια σας. Άλλοι μην καλείτε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από δράμα προ Σταύρο Μελέγγα. Γεια σου Σταύρο, από τη Δράμα. Τι γίνεται, Μερακλή, τι κάνουμε, πώς πάμε Μερακλή, αδελφέ. Τι να κάνουμε, το παλεύουμε. Το παλεύουμε, γιατί δόξα ούτε καν το παλεύει, τοπικό είναι. Τοπικό, αλλά θα ανέβει φέτος, εντάξει. Τι θα ανέβει, από πού θα ανέβει, από την Α στην Α. Από την Α στη Γ, εντάξει. Αντώνη, τώρα εντάξει και μάλλον. Τέλος πάντων. Αγαπώ Δράμα, έχω φίλους στη Δράμα, αγαπώ Δράμα και λυπάμαι για τη δόξα Δράμας και θέλω να ανεβεί. Και παρακολουθώ Δράμα, πάρα πολύ παρακολουθώ. Τι να κάνουμε, Αντώνη, τι να κάνουμε, αρρώστια, τι να. Δεν υπάρχει ένας επενδυτής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Δράμας εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Και πολλών ομάδων, όχι μόνο της Δράμας. Βάλε Παναχαϊκή, βάλε Ερακλή, βάλε Βατέσπα, βάλε Καλαμαριές. Τέλος πάντων. Να πω κάτι τώρα, δηλαδή τώρα οι Παοξίδες τι έχουν πρόβλημα με τη διαιτησία. Όχι. Για τον Πρινιόλι. Για τον Άρη, ναι. Για τον Πρινιόλι. Δηλαδή, ας πούμε, η Άκη από αυτή τη δυσία φέτος δεν έχασε βαθμούς. Έχασε πενάλτε. Με τον Πασαραϊκό προχθές, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Τον ΠΑΟΚ, Αντώνη, μίλα καθαρά αρσενικά. Δεν περπατιέται ο ΠΑΟΚ. Εσύ πώς το βλέπεις αρσενικά, αν μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, συγγνώμη όμως, το λάθος. Ναι. Το κάνουμε ένα άλλο λάθος μετά και ισοφαρίζουμε τα λάθη και όλα καλά. Όχι βρε μάνα μου, όχι, εντάξει, ήταν κόκκινη, καθαρή δουλειά. Εντάξει, αυτό λέμε, τίποτα. Εντάξει τώρα όμως, μην φωνάζετε ρε Παοξίδες, γιατί και η Άκας πόχασε βαθμούς από πέναλτι που δεν πήρε. Ναι, ναι, ήδη έχασε με τον Πασεραϊκό έγινε Mars πέναλτι, εντάξει, δεν το ζητάμε αυτό. Ναι, τέλος πάντων, θέλω να σε πω ότι ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε, αλλά κατευθείαν ας πούμε για τον Πρινιόλι, εντάξει, ήταν κόκκινη. Επειδή πρέπει να κλείσω την κάνω μαύρο τη συζήτηση, πήρες τελευταία στιγμή και εσύ πάρει λίγο νωρίτερα να τα πούμε. Εντάξει, να είσαι καλά, αύριο Σταύρο μου, από αύριο τα λέμε, γεια. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα, 20-30-40 δευτερόλεπτα, γεια σας. Τι κάνεις Αντώνη, καλά. Έλα, γεια σου Στάθη, πες την ουσία γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τι να πω. Την κεντρική ιδέα. Παίρνει ένας οπαδός του Άρη εκεί πέρα και λέει ο ΠΑΟΚ έχει 3 πρωταθλήματα σου λέει. Και σένα σε βολεύει αυτό. Εμένα, και το δεν μιλάς. Τι να πω. Τι να, τον πω. Τι να πεις. Εγώ ήμουνα 9 ετών το 1976, πρώτο πρωτάθλημα. 18 χρονών, 1985. Δεύτερο πρωτάθλημα. Με το τρίτο άργησε λίγο, έγινες 50. Στα 52 μου το 2000. Άργησε λίγο το τρίτο όμως. Άργησα, αλλά το πήρα και αυτό. Το ζούσα και αυτό. Το 2019, 52 ετών. Κάνω το σταυρό μου, ξέρω εγώ τι να πω, το μεγαλοδύναμο ή μια την ανώτερη δύναμη, οτιδήποτε. Και το 2024, τέταρτο πρωτάθλημα, ενώ είπε ότι σιγά λέει 3 πρωταθλήματα έχουμε. Μόνο αυτό το ψέμα τελειώνει η κουβέντα εκεί. Ωραία. Τελειώνουμε την κουβέντα τελειώνει εδώ. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Να σε καλά, Ρεστάς. Κόμπλεξ απίθμενο, απίθμενο. Καλό βράδυ. Γεια. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί η εκπομπή Όχι Άλλο Κάρβουνο με Νίκο Παγκαλίδη, ο οποίος ορίεται για την κόκκινη κάρτα που δεν πήρε ο τερματοφύλακας Ισάκ, γιατί νοιάζεται για τον Άριο Παγκαλίδης. Νοιάζεται. Γεια σας.